Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε κι εμείς. Δεν είναι τον μπορώ αυτό που τραβάω, Χριστό, και όσοι να ξέρεις, φίλε. Δηλαδή, τώρα κάνουμε τόση κουβέντα για το τι έγινε πριν στο Μουντιάλ και τώρα μπαίνουμε μέσα και πρέπει να μιλήσουμε για μπάσκετ, εντάξει. Δηλαδή, εδώ είμαστε, αντί για ώρα για μπλε, γίνεται σύν μία ώρα για μπάσκετ, θα πούμε μέχρι και τις 10, έτσι. Οπότε, όλοι οι μπασκετικοί, όλοι όσοι έχετε μπουχτίσει με το Μουντιάλ και την μπάλα, και νομίζω ότι τώρα μπαίνει στο καλό του στάδιο το Μουντιάλ, αφού φάγαμε περίπου 10-11 μέρες κούρασης, κακού θεάματος, λίγα πράγματα από χθες που, από προχθές μάλλον, που είναι τα τελευταία παιχνίδια που ουσιαστικά κρίνουν προκρίσεις, βλέπουμε και μεγάλα μάτς και μεγάλες προκρίσεις και μεγάλους αποκλεισμούς. Δηλαδή, ας πούμε, στους διαδρόμους του Λίμπερο υπάρχει ένα χαμόγελο, ρε παιδί μου, εδώ και περίπου 15-20 λεπτά, λες και πέρασε η Ελλάδα, ας πούμε. Δεν έπαιζε η Ελλάδα όμως, ρε παιδιά. Η Γερμανία αποκλείστηκε. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτό το χαμόγελο, δεν ξέρω, να πω την αλήθεια. Αλλά όσοι ήμασταν εδώ και το παρακολουθούσαμε, υπήρχε μια έτσι, εφορία, να το πω έτσι. Μια χαρά, ένα χαμόγελο τέλος πάντων για όλους μας. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, θα μιλήσουμε μπασκετικά. Μπορεί να μην υπάρχει αγωνιστική δράση εδώ, αν και βέβαια έχουμε την εθνική ομάδα αύριο και στις 2 Ιουλίου. 2 Ιουλίου είναι το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά ή όχι. Κάνω λάθος. Με τα παράθυρα της FIBA, τα οποία όπως και να το κάνουμε δεν έχουν καμία λάμψη σε σχέση με άλλες διοργανώσεις. Δευτέρα τελικά είναι το 2 Ιουλίου, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής. Αύριο παίζει με το Ισραήλ. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτό το παιχνίδι στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε ανακατατάξεις, καινούργια πρόσωπα σε Ολυμπιακό, σε Παναθηναϊκό. Έχουν ξεκινήσει ήδη να γίνονται κινήσεις και ειδικά για τον Ολυμπιακό. Η αλλαγή προπονητή είναι κάτι που επίσης θα έχουμε να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε. Οι δικές μας οι ομάδες, η αλήθεια είναι, είναι λίγο στάσιμες. Φυσιολογικό ως ένα σημείο, θα πω εγώ, γιατί η μία έχει τα δικά της θέματα που προσπαθεί να ξεπεράσει και με κάποιο τρόπο να βρει τρόπο να κάνει μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν δικό του τρόπο με τον οποίο κινείται γενικότερα στο μεταγραφικό παζάρι, οπότε πολλές είναι οι φορές που τον έχουμε δει να περιμένει. Υπάρχει εθνική, υπάρχουν και για το NBA, στο οποίο είχαμε πάλι και βραβεύσεις και πρόσωπα και όλα αυτά που γίνονται εκεί. Έχουν ξεκινήσει και τα trades, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ για το Howard, προκύπτουν και άλλες κινήσεις σιγά σιγά. Γενικότερα υπάρχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα στις περισσότερες ομάδες. Οι κινήσεις δεν είναι τόσο πολλές όσον αφορά μεταγραφές, αλλά γενικότερα επαφές, προτάσεις και όλα αυτά γίνονται. Κάποιες έχουν προχωρήσει ήδη σε κάποιες προσθήκες, κάποιες άλλες κινούνται σιγά σιγά, κάποιες άλλες ακόμα είναι σε φάση να τελειώσουν το θέμα προπονητή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα τον David Blatt. Η ΑΕΚ λέγεται ότι από χθες έχει συμφωνήσει με τον Λούκα Μπάνκι, τον Ιταλό. Αλλά ακόμα ανακοίνωση δεν υπάρχει για την ΑΕΚ. Γενικά είναι λίγο ένα καλοκαίρι που μέχρι τώρα υπάρχει κινητικότητα, αλλά υπάρχουν λίγες ανακοινώσεις, να το πω κάπως έτσι. Θα τα αναφέρουμε όλα αυτά. Φυσικά και στο Παναθηναϊκό υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Η επιστροφή του Λάσμε, η συμφωνία όπως όλα δείχνουν με τον Καλάθη. Συμφωνία γιατί ακόμα δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση της ανανέωσης συμβολέου του, αλλά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός του έχει κάνει μια τόσο μεγάλη πρόταση, φαινόταν πριν λίγες ημέρες ότι μάλλον υπάρχει μια απόσταση, τέλος πάντων υπήρχε μια ενόχληση από ό,τι κατάλαβα από τον Παναθηναϊκό για το ότι δεν υπήρξε άμεσα απάντηση του Καλάθη, φαίνεται αυτό το θέμα να τελειώνει θετικά για τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός καταφέρει να κρατήσει το καλάθι, δεν μπαίνει στη φάση που είναι πιθανό να μπει ο Ολυμπιακός. Που τελείωσε το πρώτο ζήτημά του, που ήταν η αλλαγή του προπονητή, με την έλευση του Μπλάτα του Σφερόπουλου, και πλέον έχει άλλα ζητήματα να τρέξει που είναι ανοιχτά. Με συμβόλαια του Σπανούλη, του Παπα-Νικολάου, του Παπα-Πέτρου. Για τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι είναι κρίσιμο πολύ. Αλλά βέβαια με την κίνηση αυτή που έκανε, με το να φέρει τον Μπλάτ, νομίζω ότι έδωσε ένα δείγμα του πώς θα κινηθεί.
έδωσε ένα δείγμα του, του πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και με όλα όσα ακούγονταν τον προηγούμενο καιρό για τα θέματα που μπορεί να είχαν τα αδέλφια Αγγελόπουλη και με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς θα έμπαινε σε ένα καλοκαίρι που θα χρειαζόταν αλλαγές, ό,τι και να γινότανε, ή τέλος πάντων θα είχε διάφορα θέματα ανοιχτά το καλοκαίρι. Τώρα με αυτή την κίνηση του Μπλατ φαίνεται ότι και αρκετά χρήματα ρίχνει πάλι. Το συμβόλαιο του Μπλατ μαζί με τα μπόνους θα είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Και όταν δίνεις τόσα χρήματα στον προπονητή, προφανώς και υπάρχει η διάθεση να τον στηρίξεις με αρκετά χρήματα και στο ρόστερ. Έχουμε ανακοίνωση, φίλε, τι έχουμε? Παπαδόπουλος, σε άδεια ρε φίλε, σε άδεια. Και βγαίνεις εσύ. Γεια σου Νίκο Μοσκοβίτη. Γεια σου Νίκο Παπαδόπουλε, τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ, φίλε, εσύ? Πολύ καλά φίλε, περνάω πολύ ωραία, για πες. Χαίρομαι για σένα. Λοιπόν, πριν από 2 λεπτά ο Άρης ανακοίνωσε την συμφωνία του, την οριστική του συμφωνία με τον Νικολά Ντιγκινή, με τον 30χρονο Γάλλο επιθετικό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Γεννημένος 31 Μαΐου του 1988, ύψος 1,79 και βάρος 70 κιλά. Προερχόμενος από μια τετραετία στην Ελλάδα, 2 χρόνια σε Παθριακό, 2 χρόνια, άλλα 2 χρόνια σε Ατρόμητο, και από πολύ καλή χρονιά πέρυσι. Συμφώνησε με τον Άρη και οριστικοποιήθηκε αυτή η συμφωνία που βλέπαμε ότι ερχόταν τις τελευταίες ημέρες. Σε λίγο θα υπάρξουν και δηλώσεις του σε βίντεο από την ΠΑΕ. Είναι η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνει ο Άρης. Ο Ντιγκινή, και πλέον περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις των Κεντρικών Μαυρών τα επόμενα 24 ώρες, γιατί υπάρχει και η πρώτη της ομάδας την επόμενη εβδομάδα και στην Αλκμίνης τρέχουν πλέον για να αρχίσουν να κλείνουν τα κενά στο ρόστερ και παράλληλα να διευθετήσουν και τα ζητήματα των συμβολέων που λήγουν, γιατί και εκεί είναι λίγο ακόμα θολό το οποίο και δεν έχουμε κάτι οριστικό. Αλλά για την ώρα, πρώτη μεταγραφή επίσημα για τον Άρη Νικολάς Ντιγκινή για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε ταλαιπώρησε λίγο αυτό το παιδί για χθες και σήμερα, αλλά εντάξει, τουλάχιστον τέλος καλό, όλα καλά. Χθες 2 ώρες περιμένω στο αεροδρόμιο να ξύπνει. Εντάξει, χθες δεν έφταιγε αυτός όμως, ρε φίλε. Με Μπρούνο Τσιρίλο, έτσι. Ναι, ο Μπρούνο την έκανε τη δουλειά. Ο Μπρούνο είναι ένας από τους 2 εκπροσώπους του. Φίλε, μανατζεράρα και παιχτάρα. Και πάρα πολύ ωραίος τύπος. Και μεγάλη κοστή είναι. Ναι, βέβαια. Νίκο Παπαδόπουλε, σε αφήνω φίλε μου να απολαύσει την άδειά σου. Ωραία. Να είσαι καλά, Νίκο. Άκουσα πριν το συνεργάτη σου εδώ πέρα τον νεαρό που έκανε την εκπομπή και με είχε ενημερώσει για τα της ανακοίνωσης. Φυσικά την περίμενε 2 ώρες αυτός και ήρθε πάνω στο μας. Εντάξει, είναι αυτά, είναι αυτά. Έχουν γίνει, θα ξαναγίνουν και θα γίνονται για πάντα. Ωραία. Έχεις να πεις κάτι για τους Γερμανούς που αποκλείστηκαν? Καλά να πάθουν. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Είναι, πρόσεξε όμως, για να μιλήσουμε σωστά και ποδοσφαιρικά, είναι η κατάρα όποιας ομάδας κατακτάει το παγκόσμιο, στην επόμενη διοργάνωση θα αποκλείεται από τους ομίλους. Ναι. Και επιβεβαιώνεται και πάλι. Ναι. Η προηγούμενη φορά ήταν η Ισπανία. Ναι, γενικά εδώ υπήρχαν χαμόγελα, δεν ξέρω γιατί. Υπήρχαν χαμόγελα από όλους μας. Δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένες γροθιές, ρε παιδί μου, στα γκολ από τους ηρωικούς Νοτιοκορεάτες. Και τώρα να σου πω κάτι εδώ τώρα που τα λέμε μεταξύ μας. Ναι, που τα λέμε μεταξύ μας, δηλαδή και εσύ, ναι, φυσικά. Ναι, και τώρα δηλαδή που αποκλείστηκαν οι Γερμανοί, λύθηκαν τα προβλήματα της Ελλάδας και λέμε καλά να πάμε. Όχι, ρε φίλε, εννοείται αυτό. Απλά οπουδήποτε χάνουν, καλό είναι. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, σωστό, σωστό κι αυτό. Αυτό, μέχρι εκεί. Λοιπόν, εμείς δεν υποθυμούμε το κακό ούτε του εχθρού μας. Είναι γνωστά αυτά. Έχουν υποθέσει μεγάλη ταινία. Λοιπόν, Νίκο, σε αφήνω να απολαύσει να διάσου, φίλε. Καλή συνέχεια, Νίκο. Γεια, φιλιά. Λοιπόν, εννοείται φυσικά. Υπάρχει μια εκπομπή που ασχολείται με θέματα μια ομάδα και περιμένει από το μεσημέρι να βγει ανακοίνωση. Έχει 2 ώρες εκπομπή και δεν βγαίνει. Και αφού τελειώνει, 20 λεπτά μετά, έχετε η ανακοίνωση. Εντάξει, γνωστά είναι αυτά. Έχουν ξαναγίνει. Λοιπόν, ο Ντιγκινή στον Άρη και επίσημα. Πού είχαμε μείνει τώρα εμείς? Εμείς λέγαμε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό λίγο στο ξεκίνημά μας για τις κινήσεις τους. Και βέβαια, η κάθε κίνηση προφανώς και έχει έτσι αντίκτυπο στις επόμενες κινήσεις, γιατί προφανώς αν ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερνε να συμφωνήσει με το καλά, θα έπρεπε να αλλάξει όλη του τη στρατηγική εν ώψη του καλοκαιριού. Τώρα που συμφώνησε και αναμένεται να ανακοινωθεί, συνεχίζει με τον ηγέτη του. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι ήταν σχεδόν αποφασισμένο το να αλλάξει προπονητή και γενικά να μπει σε μια φάση αλλαγών από αυτό το καλοκαίρι και μετά, όπως έκανε πριν πόσα χρόνια ήταν όταν ήρθε ο Ιβκοβιτς, που πραγματικά άλλαξε μια σελίδα και άλλαξε ολόκληρη κατεύθυνση και κατάφερε να φτάσει σε 2 κατακτήσεις Ευρωλίγα, να φτάσει άλλους 2 τελικούς, να φτάσει σε κατακτήσεις πρωταθλημάτων και κυπέλων στην Ελλάδα
Έτσι και τώρα μπαίνει σε μια τέτοια κατάσταση και το δίνει πάλι τα κλειδιά σε έναν προπονητή ο οποίος, όπως και αν το κάνουμε, έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είναι σε ένα έτσι στάδιο της καριέρας του, μπορεί να μην είναι το πίκο όπως τότε που έφυγε από την Μακάμπη ως πρωταθλητής Ευρώπης για να πάει πρώτος προπονητής του Cleveland Cavaliers, αλλά σίγουρα ένας προπονητής που έχει αυτές πολύ μεγάλες επιτυχίες και με τη Μακάμπη και με Εθνική Ρωσίας. Είναι ένας προπονητής που ήταν από τους πρώτους από την Ευρώπη που πήγε, παρότι όχι Ευρωπαίος, και ανέλαβε θέση πρώτου προπονητή σε μια ομάδα πρωταθλήματος ουσιαστικά όπως ο Cavaliers. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός του την επόμενη σεζόν. Και από εδώ και πέρα θα δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Για αυτούς τους δύο θα κάνουμε μια κουβέντα λίγο αργότερα με Αθήνα, και για αυτούς και για την εθνική ομάδα που αμφιβάλλω πραγματικά αν ξέρουν οι περισσότεροι τι παίζει αύριο στις 8 παρα 20, με ποιον παίζει και γιατί παίζει. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση με τα παράθυρα που τη βιώνουμε φέτος, το τρίτο παράθυρο, με παιχνίδια σε όλο τον κόσμο, σε όλο προκριματική για το μουντομπάσκετ του 19. Η πρώτη φάση, το προκριματικό, είναι εθνική στο 4-0. Θεωρητικά έχει τα πιο δύσκολα παιχνίδια στον όμιλο τώρα με Ισραήλ και με Εστονία εκτός έδρας. Θα πούμε και για την εθνική αρκετά, έτσι κι αλλιώς αύριο θα είναι πάνω σε εμάς και πάλι που θα είμαστε εδώ από νωρίς. Θα έχουμε να κάνουμε κουβέντα και για εκεί και για την εθνική ομάδα που είπαμε, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να γίνεται στα παράθυρα, όπως και να είναι η διαδικασία αυτή που δεν είναι και πολύ ευχάριστη ή τέλος πάντων δεν έχει την έγκλη που θα έπρεπε, ό,τι και αν προσπαθεί να περάσει προς τα έξω η FIBA, σίγουρα πάντα μας απασχολεί και μας ενδιαφέρει. Ξέρω ότι πολλούς ενδιαφέρει και λίγο παραπάνω αν θα χάσει η εθνική, αλλά σε κάθε περίπτωση ας περάσει από αυτή την πρώτη φάση. Μετά έχει πιο δύσκολο όμιλο, όπως όλα δείχνουν, θα παίξει με Γερμανία, θα παίξει με Σερβία πιθανό. Γενικά θα έχει πιο δύσκολη κατάσταση στη δεύτερη φάση των παραθύρων. Θα αναφερόμαστε και σε μια συνέντευξη τύπου που έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είναι συνέντευξη τύπου, γιατί συνέντευξη τύπου εγώ ξέρω ότι καλεί στους πάντες, δεν καλεί συγκεκριμένα άτομα όταν θέλεις να μιλήσεις. Έτσι ξέρω τι κάνουν όλες οι ομάδες, ξέρω τι κάνουν όλοι όσοι να παραθέτουν μια συνέντευξη τύπου. Ξέρω ότι καλούν τους πάντες, δεν καλούν συγκεκριμένους. Μπορεί και κάποιοι από τους πάντες που θα έρθουν, αν θα έρθουν, στην συνέντευξη τύπου να μην είναι, ρε παιδί μου, και πολύ ευχάριστοι. Πολύ ωραία. Συμφωνώ. Αλλά σε πρώτη φάση πρέπει να κληθούν. Αλλά αφαιρθούμε και σε αυτή τη στιγμή που έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, που παίζεται από διάφορα μέσα. Θα αναφερθούμε λίγο πιο μετά και σε αυτό. Από διάφορα μέσα που κληθήκανε, να υποθέσω. Αρκετά δεν κληθήκανε. Ούτε σαν μέσα, ούτε μεμονωμένα συνάδελφοι. Ποιος ο λόγος, αυτός που παραθέτει στην εξτήμη προφανώς θα το ξέρει. Θα έχει τους λόγους του για να μην τους καλέσει όλους αυτούς. Λοιπόν, FM κοινό τα μηνύματά σας στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Η χρέωση είναι στο 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, σχέση στην ομάδα μας στην Basket City, κάνουμε κουβέντα και από εκεί μέσα στο Facebook. Basket City, όλο μαζί μια λέξη, το C κεφαλαίο. Κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Κάνετε ένα αίτημα για να μπείτε και συζητάμε. Είναι μεγάλη η βραδιά για εμάς. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ με τα δικά μας τα μπασκετικά. Θα αναφερθούμε και στο ρεπορτάζ. Ό,τι τέλος πάντων υπάρχει για τους δύο. Υπάρχει ένας Ηρακλής ο οποίος πραγματικά είναι ερωτηματικό το τι κάνει και πώς κινείται. Και αν κινείται, βασικά είναι το ερωτηματικό. Να δούμε αν θα υπάρξουν κινήσεις που απλά θα ανακοινωθούν, δηλαδή να έχουν γίνει επαφές τέλος πάντων τον προηγούμενο καιρό και να προκύψουν ανακοινώσεις. Γιατί η Ηρακλής, η αλήθεια είναι ότι μετά από εκείνα τα παιχνίδια με τον Απόλλωνα Πάτρας αγνοείται, να το πω έτσι. Υπήρξε μία δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Δρακόπουλου ότι ο Λευθέρης Χατζηκυριακίδης παραμένει και έχουμε μείνει σε αυτό. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Ούτε για παίχτες που συνεχίζουν, ούτε για παίχτες που είναι να αποκτηθούν. Ενώ γενικά κινήσεις από ό,τι βλέπω γίνονται και στην Α2. Και η επόμενη χρονιά είναι πολύ κομβική στην προσπάθεια που θα κάνει ξανά λογικά για να ανέβει. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στις 7.30. Είπαμε λίγο έτσι ένα σκελετό του πώς θα το πάμε από εδώ και πέρα. Επιστρέφοντας
ή μάλλον και λίγο αργότερα, αν μας βοηθήσει λίγο και το πρόγραμμα, θα μιλήσουμε και με έναν καινούριο παίχτη Ευρωλίγκα που έχει περάσει από εδώ, από την πόλη, που έχει έτσι υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα, αλλά έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή και όπως και να είναι, επέστρεψε λίγο στο προσκήνιο. Απλά θα πρέπει λίγο να μας βοηθήσουν οι ώρες, να μας βοηθήσουν λίγο το πρόγραμμα που έχει αυτή την ώρα. Εκεί που βρίσκεται προς το τέλος θα προσπαθήσουμε να γίνει αυτή η κουβέντα με έναν ωραίο συμπαθή τύπο και καλό παίκτη. Αλλά ας το καταφέρουμε, ας καταφέρουμε να τον βρούμε, ας βολέψει το πρόγραμμα και θα πούμε ποιος θα είναι αν όλα πάνε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε 7.30, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να πούμε 5 πράγματα όσον αφορά το ρεπορτάζ. Θα πάμε λίγο πιο μετά στην Αθήνα για να μιλήσουμε και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό και για Εθνική Ομάδα και για όλες τις μπασκετικές εξελίξεις που, ξαναλέω, μπορεί να μην είμαστε στο full πρόγραμμα, αλλά πάντα γίνονται πράγματα στο μπάσκετ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς, από τις 7, Basket City. Θα πάμε μέχρι και τις 10, οπότε έχουμε να πούμε πολλά. Δεν θέλουμε και όλα τα μηνύματά στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Εδώ είμαστε για να κάνουμε κουβέντα και μαζί σας. Αν και ξαναλέω ότι η εποχή είναι λίγο περίεργη εδώ για Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε πολύ λίγα πράγματα όσον αφορά μεταγραφικές κινήσεις. Δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα. Καθώς το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι αυτοί που φεύγουν και όχι κάποια κίνηση μεταγραφική, παρότι ακούγονται πολλά πολλά ονόματα και γράφονται πολλά πολλά ονόματα μέσα από την Ελλάδα, έτσι, παίχτες που ήταν πέρσι σε άλλες ελληνικές ομάδες, είτε ξένοι είτε Έλληνες, καθώς υπάρχει το θέμα με τον μπαν για τον αλλά μέχρι στιγμή δεν έχει προκύψει κάποια κίνηση. Για τον ΠΑΟΚ, πέραν της ανανέωσης του Μαργαρίτη, υπάρχει μια γενική αναμονή. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα του Μαργαρίτη είναι αυτό που θέλαν να κλείσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και το έκαναν πριν φύγει ο αρχηγός με την εθνική ομάδα. Γενικότερα όλα τα άλλα θέματα είναι ανοιχτά. Και όταν λέω είναι ανοιχτά, σίγουρα στον ΠΑΟΚ θα θέλανε να έχουν τελειώσει με τον Γκος. Αλλά είναι κάτι, να έχουν τελειώσει, εννοώ να έχουν μια οριστική απάντηση από τον Γκος. Γιατί η δική του απόφαση ορίζει και τις επόμενες κινήσεις. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να συμφωνήσει με τον Αμερικανό, ξέρει λοιπόν ότι έχει τον δημιουργό εκτελεστή του, ξέρει και ποιος είναι. Και όταν λέω ξέρει ποιος είναι, εννοώ ότι ξέρει τι έχει να πάρει. Αν δεν το κάνει, θα πρέπει κάποια από τις επιλογές που έχει ως εναλλακτικές να την κάνει η πρώτη και να πάει από εκεί σε αυτή την κίνηση. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα του Γκος είναι πιο ψηλά στην ατζέντα. Απλά, επειδή μιλάμε για Αμερικανό, μιλάμε για ένα παίχτη που, όπως και να το κάνουμε, είναι ουσιαστικά περιμένει ένα από τα τελευταία του συμβόλαια, αν όχι το τελευταίο. Είναι και σε μια ηλικία τέτοια που ίσως χρειαστεί αρκετό χρόνο. Το θέμα είναι πόσο χρόνο θα έχει ο ΠΑΟΚ να του δώσει και πόσο θα έχει διάθεση να τον περιμένει. Και σίγουρα αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ είναι να ξέρει το δυνατόν γρηγορότερα, όπως το ορίζει αυτό ο καθένας, την απόφασή του. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα επαφή με την πλευρά του Αμερικανού, προκειμένου να υπάρξει έτσι κάποια εξέλιξη. Μένουμε λίγο παραπάνω στον Γκος, γιατί πραγματικά είναι μια προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ και γιατί, ξαναλέω, ότι έχει να κάνει με το προγραμματισμό που μπορεί, αν τον έχει, να κινηθεί για τις επόμενες περιπτώσεις που έχει στην ατζέντα του. Αν δεν τον έχει, πρέπει ίσως να αλλάξει και το προσανατολισμό του και να πάει σε κάποιον αντικαταστάτη του. Και έτσι αναλόγως να κινηθεί για τους επόμενους Αμερικανούς. Η παρουσία του ΠΑΟΚ στο Summer League του Las Vegas και του Νίκου Σταυρόπουλου και του Ηλία Παπαθεοδόρου προετοιμάζεται. Έχουμε αναφερθεί και τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχουν λύσεις με αρκετούς παίχτες από εκεί. Παίχτες που τσεκάρει ο ΠΑΟΚ, παίχτες που προτείνονται, παίχτες που μπορεί να έρχονται τώρα ως κάποιες προτάσεις να είναι δύσκολες οικονομικά
και τελικά στην πορεία του καλοκαιριού, γιατί μπορεί να μην βρήκαν αυτό που θέλανε, γιατί μπορεί να τους έτυχε κάτι άλλο, να είναι πιο προσιτές. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες έτσι προτάσεις αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ γενικά τσεκάρει την αγορά, περιμένει. Ξαναλέμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τα ποσά τα μεγάλα, ούτως ώστε να κάνει μια διαπραγμάτευση με έναν ικανό τώρα, ο οποίος του ζητάει τώρα κάποια λεφτά και να τα δώσει και να τελειώνει. Οι ατζέντες που συνεργάζονται μαζί του ξέρουν πού κινείται και τι μπορεί να κάνει. Και γενικά υπάρχει. Στο ΠΑΟΚ δουλεύουν εναλλακτικές ουσιαστικά. Όπως κάνουν κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή έχουν ένα στόχο. Αν μπορέσουν να το προσεγγίσουν και να τον ψήσουν, προχωράνε. Αν δεν, πάνε στις εναλλακτικές. Μια πούμε τέτοια περίπτωση που είναι μέσα στις εναλλακτικές, που είναι μια προσιτή περίπτωση, Έλληνα παίχτη και όλα αυτά, είναι και το Σχίζα. Στο ΠΑΟΚ 24 τις προηγούμενες ημέρες είχαμε αναφερθεί στο θέμα του Κάιζερ. Και ο Αμερικανός που ήταν πέρσι στην Κίμη είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί. Έχει αρέσει γιατί έχει χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι ένας παίκτης από τους ψηλούς που αρέσουν τον Παθεοδόρου. Δηλαδή είναι αθλητικός, είναι ευέλικτος, παίζει πάνω από τη Στεφάνη. Έχει τέτοια στοιχεία στο παιχνίδι του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι ο επόμενος κανένας του ΠΑΟΚ. Το πω έτσι πολύ απλά, έτσι. Απλά από αυτούς που προτείνονται υπάρχουν κάποιοι που αρέσουν, κάποιοι άλλοι που μένουν πιο πίσω, κάποιοι άλλοι που είναι μέσα στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, στη λογική του ναι μεν αλλά, ότι τώρα έχουμε κάποια δεδομένα, μπορεί να αλλάξουν, αν αλλάξουν να έχουμε λύσεις έτοιμες. Μια τέτοια περίπτωση είναι του Κάιζερ, αν και δεν νομίζω ότι είναι τόσο ψηλά όσον αφορά τα θέλω, αλλά σίγουρα αρέσει και σίγουρα έχει κάποια στοιχεία που ενδιαφέρουν. Έτσι κάτι ανάλογο είναι και η περίπτωση του Σχίζα, ο οποίος νομίζω ότι έχει προταθεί σχεδόν σε όλους πλην Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έτσι. Και το λέω γιατί είναι ένας παίκτης που τα προηγούμενα χρόνια το γνωρίσαμε από τον Κολοσσό. Πέρσι είχε πάει στο εξωτερικό στην Πολωνία, αν θυμάμαι καλά, και στην προηγούμενη του χρονιά με τον Κολοσσό είχε κάνει αρκετά έτσι καλή σεζόν. Απλά τώρα μιλάμε για ένα παίχτη που ναι μεν προτάθηκε, ναι μεν είναι στα υπόψη, αλλά μέχρι εκεί τώρα που μιλάμε. Τώρα αν μέσα στην πορεία, στις όποιες κινήσεις μπορεί να γίνουν και να προκύψουν έτσι διαφοροποιήσεις και ντόμινο, υπάρχει πάντα και αυτός εκεί. Το αναφέρουμε γιατί είναι κάτι που ισχύει τώρα. Έτσι, γενικά όπως βλέπετε και εδώ και με το Σταμάτη, δύσκολο θα μας δείτε να γράφουμε ονόματα, να λέμε ονόματα διαρκώς ότι προτάθηκε εκείνος και εξετάζεται και όλα αυτά, παρότι υπάρχει μια τέτοια αγάπη γενικά το καλοκαίρι προς αυτό. Προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε όσο το δυνατόν πράγματα που ισχύουν. Έτσι, και για τον ΠΑΟΚ αυτό που λέμε τώρα, φαίνεται και στο ρεπορτάζ τελευταίες ημέρες, έτσι μια στάση αναμονής, θα το πω έτσι, είναι πραγματικά μια στάση αναμονής. Υπάρχουν προτάσεις που γίνονται, έρχονται, εξετάζονται. Προφανώς και η παρουσία του προπονητή στο Las Vegas είναι αρκετά πιθανό να φέρει κάποιες εξελίξεις μετά το Summer League, που είναι στις 6 Ιουλίου και 17. Και νομίζω ότι όλοι θα θέλουν στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, μέχρι τότε, μέχρι τις 5 του μήνα, να το πω έτσι, αν μπορούν να έχουν τελειώσει το θέμα του Γκος. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Προσωπικά θα μου κάνει έκπληξη αν υπάρχει κάτι με τον Γκος άμεσα. Χρήστο Κιώση, έχω κάτι δηλώσεις εδώ πέρα. Του Ντιγκινή, φίλε. Τις βάλουμε να τις ακούσουμε. Ωραία. Στα προκριματικά του BCL ο Άρης. Πολύ ωραία. Να και αυτό να είναι. Θα το πούμε μετά με το Σταμάτη. Μάλιστα. Πού θα δηλώσει συμμετοχή. Γενναία στα προκριματικά. Ανακοινώθηκε αυτό. Για κάτσε να το δούμε λίγο. Λοιπόν, για κάτσε να το δούμε. Γιατί μου ήρθε και με μια ειδοποίηση για τον Basketball Champions League. Μας ενημερώνουν εδώ οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι. Ωραία. Για να πάμε λίγο και σε αυτό. Να το δούμε. Αλλά να ακούσουμε τον Ντιγκινή, πως συνάδελφο το περίμενε 2 ώρες. Χθες το περίμεναν άλλες 2 ώρες στο αεροδρόμιο. Τον περίμεναν σήμερα όλη μέρα
Στο χαριλάω και τα έβγαλα όλα τώρα, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Τι έχεις? Για παίξε την μπάλα σου, φίλε μου. Nicholas, welcome to Aris. We wish you the best. Have a good season. I'm very happy to sign in Aris. It's a very big team in Greece. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Άρη. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα και ανυπομονώ να δουλέψουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε τους στόχους μας. What convinced you? What made you come to Aris? They contact me and they push me a lot these last few weeks and they insist for me to come. Αυτό που με έπεισε να έρθω στον Άρη είναι ότι τις τελευταίες μέρες με πίεσαν πάρα πολύ οι άνθρωποι του Άρη. Ήταν πολύ επίμονοι, έδειξαν ότι με ήθελαν πάρα πολύ και γι' αυτό δέχτηκα να έρθω. Δεύτερον, ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει φανατικό κόσμο και είμαι πολύ χαρούμενος που θα παίξω για αυτήν την ομάδα και για αυτόν τον κόσμο. What are your achievements with Aris next season? We will, obviously we will try to reach the highest position that we can. We don't. I don't come in Aris only to just try to save the team in the category. Of course, it's the minimum objective. Δεν ήρθα στον Άρη απλά για να έχω μια τυπική παρουσία με την ομάδα στο πρωτάθλημα τη νέα σεζόν. Στόχος μας θα είναι να φτάσουμε ψηλά, να φτάσουμε στην πρώτη πεντάδα, να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε αν μπορούμε την έξοδό μας στο Europa League τη νέα σεζόν. Αυτός ήταν ο φίλος. Ωραία. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ντιγκινί που υπέγραψε σήμερα στον Άρη. Ακούσαμε πριν τον Νίκο Παπαδόπουλο μας το μετέφερε, το οριστικό. Και επειδή βγήκαν και δηλώσεις στον αέρα, ζωντανή εκπομπή και τα γνωστά, τον ακούσαμε. Λίγο τώρα, αλλά η σελίδα Champions League έχει γενικότερα το δικό της τρόπο που λειτουργεί. Καλά. Κάτσε να δούμε από εδώ. Μπας και βγάλω μάκρη. Ανέβασα λίγο, Χρήστο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πήγαμε λίγο έτσι γιατί θέλαμε να κάνουμε μια επικοινωνία για το τελευταίο που έχει να κάνει με τον Άρη και έχουμε τον Γιάννη Παραπονιάρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιάννη, τι γίνεται? Καλησπέρα, Νίκολα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, έχουμε ακόμη μια ελληνική ομάδα στο Basketball Champions League μετά την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα. Και ο Άρης θα είναι η τέταρτη ελληνική ομάδα η οποία θα συμμετάσχει στο φετινό FIBA Champions League και οι Κίτρινοι θα ξεκινήσουν την πορεία τους στην διοργάνωση από την πρώτη προκριματική φάση. 24 ομάδες που θα πάρουν μέρος στον Α γύρο των προκριματικών, όπως ανακοίνωσε και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ πριν από λίγο, είναι η εξής. Πρώτος γύρος, οι 12 ομάδες προκρίνονται στο Β' γύρο των προκριματικών και είναι η εξής. Άρης, ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο, Αυτοντορ Σάρατοφ, Μπάκεν Μπέρς, Οραντέα, Δυνάμο Τιμπίλση, Ντόναρ Γκρόνικεν, Πόρτο, Φράιμπουργκ Ολυμπίκ, Χάπολ Τελαβίβ, Κάλεβ Κράμο από την Εστονία, Καρχού Μπάσκετ, Καουχαόικ, αν την προφέρω σωστά, η ομάδα από την Φιλανδία, Λέστερ από τη Μεγάλη Βρετανία, Λουκό Γιλεύσκι, Μόβισταρ Ενστουδιάντες, Νίζνι Νόβγκοροτ, Ντόλφινς από τη Σουηδία, Τορούν από την Πολωνία, Πρόξιμου Σπύρου Σαρλερουά από το Βέλγιο, η Καντού από την Ιταλία, η οποία νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει και αυτή στο FIBA Champions League, η Σκιαουλιάη από την Λιθουανία, η Όλα από την Ουγγαρία, η Άντβερπ από το Βέλγιο και η Τσμόκι Μίνσκ από την Λευκορωσία. Απευθείας στο γάμα γύρω των προκριματικών προκρίθηκαν 6 ομάδες, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τις 6 ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο από το Β' προκριματικό γύρο και οι νικήτριες θα βρεθούν στην κανονική περίοδο. Αυτές οι ομάδες οι οποίες πήραν απευθείας την πρόκληση είναι η Παρτουμπίτσε από την Τσεχία, η Λιετκαμπέλης από τη Λιθουανία, η Μπαϊρόιτ από τη Γερμανία, η Ναντέρ που συμμετείχε και πέρσι στην διοργάνωση και μάλιστα ήταν και στον όμιλο του Άρη, η Μπουγιουξεχήρ από την Τουρκία και η Μούρθια από την Ισπανία, η Μούρθια η οποία ήταν και στο φετινό Final Four και έφτασε μέχρι τον τελικό εκεί όπου ιτήθηκε από την ΑΕΚ. Η κλήρωση των προκριματικών και της κανονικής περίοδου της διοργάνωσης θα γίνει στις 11 Ιουλίου στο σπίτι του μπάσκετ στα γραφεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που βρίσκεται στο ΜΙΣ της Ελβετίας. Ο πρώτος προκριματικός γύρος θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου και η κανονική περίοδος αρχίζει στις 9 Οκτωβρίου. Άρα η επίσημη έναρξη της σεζόν για τους κυπρινόμαυρους είναι στις 20 του Σεπτέμβρη. Πάει νωρίτερα
ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της ομάδας, καθώς πρέπει να χτιστεί το κατάλληλο σύνολο και να ξεκινήσει προετοιμασία προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη στα προκριματικά της διοργάνωσης και να διεκδικήσει την είσοδό της στους ομίλους. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Νίκο, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Αρχικά από την διοργανώτρια αρχή υπήρχε έτσι μια επιφύλαξη όσον αφορά την συμμετοχή του Άρη στην τη διοργάνωση. Ναι, οι άνθρωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας γνωρίζουν το τι σημαίνει η συμμετοχή του Άρη στην διοργάνωση. Μια ομάδα με πολύ μεγάλη λαϊκή βάση, μια ομάδα με τεράστια ιστορία, με πολύ ισχυρό brand name στην Ευρώπη, που γεμίζει το γήπεδο σε κάθε ευρωπαϊκό της παιχνίδι, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα οι οφειλές σε παίκτες και έχουν επιβληθεί και 6 μεταγραφικά μπαν, λίγο αυτή η διαδικασία έκανε έτσι επιφυλακτικούς τους ανθρώπους της FIBA και του FIBA Champions League. Παρ' όλα αυτά, με τις κατάλληλες ενέργειες από την διοίκηση των Κιτρίνων και συγκεκριμένα τον κύριο Δημήτρη Γουλιέρμο, ο οποίος εκ προσωπικού χειρίστηκε την υπόθεση, έκανε τις επαφές του με τους ανθρώπους της FIBA και με τον κύριο Πατρίκ Κομινό, τελικά ο Άρης εξασφάλισε την συμμετοχή του στα προκριματικά της διοργάνωσης και μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών θα επιχειρήσει να βρεθεί και στους ομίλους της διοργάνωσης όπου συμμετείχε τα τελευταία 2 χρόνια. Εντάξει, στο μυαλό των περισσότερων, βέβαια, ακούγοντας τις ομάδες και κάποια έτσι ονόματα που είναι άγνωστα, θα πει ότι θα είναι αποτυχία για τον Άρη να μην περάσει στους ομίλους, αλλά έχει αρκετά δύσκολες ομάδες. Φυσικά δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο Άρης μέχρι τότε, έτσι, γιατί ακόμα περιμένουμε διάφορες ανακοινώσεις που θα έχουν να κάνουν με ρόστερ και όλα αυτά. Αλλά το να έχεις μια πιθανή αντίπαλο, λέω τώρα εγώ παράδειγμα, στο πρώτο ή στο δεύτερο γύρο, την Χαποέλ Τελαβίβ ή την Καντού ή την Εστουντιάντες ή τη Σάρατοφ από τη Ρωσία, δεν είναι κάτι εύκολο. Η Μούρθια που είναι στο τρίτο γύρο είναι ομάδα που πέρσι βρέθηκε στο Final Four, έτσι, και έχασε όπως έχασε την παρουσία στο τελικό από την ΑΕΚ. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Θέλει λίγο τύχη ο Άρης για να το έρθει ένας αντίπαλος στα μέτρα του σε πρώτη φάση και μετά να δούμε αν θα καταφέρει να είναι στους ομίλους. Είναι καλό που βγήκες να μας τα πεις κιόλας και με αφορμή τον Άρη, γιατί υπήρχε και ένα ερωτηματικό και για 5η ελληνική ομάδα για το Λαύριο, το οποίο προφανώς και δεν είναι μέσα στα αποκριματικά. Δεν ξέρω για να πω την αλήθεια που έβγαινε αυτό. Μάλλον το Λαύριο το ήθελε, αλλά το Λαύριο, άμα θα έπαιζε στο Champions League, θα παίξει και σε άλλη έδρα. Νομίζω να έβγαινε το OK το Champions League να παίξει σε εκείνο το γήπεδο. Τέλος πάντων, OK, μικρή σημασία έχει. Όμως, ο Άρης είναι. Αν και έχουμε δει στην συγκεκριμένη διοργάνωση, λίγο συγγνώμη που σε διακόπτω, αν και έχουμε δει στη συγκεκριμένη διοργάνωση ότι υπάρχουν και ομάδες που χρησιμοποιούσαν γήπεδα σαν του Λαυρίου. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, θυμάμαι πρόπερση που έπαιξε ο Άρης στο Ισραήλ, στην Ναχαρίγια, το γυμναστήριο ουσιαστικά της Ναχαρίγια, της Ιρώνη Ναχαρίγια, ήταν ακριβώς όπως είναι το γήπεδο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Φετιγή εξέλιξη αυτή για τον Άρη. Υπάρχει μια ανακοίνωση επιτέλους για τον Άρη, ρε φίλε, γιατί ακούμε ακριβώς, και βλέπουμε, δηλαδή. Ακριβώς. υπήρχε έτσι μια στασιμότητα το τελευταίο διάστημα στην ομάδα. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, το γεγονός ότι η ομάδα θα έχει και τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια στην φετινή σεζόν και μπορεί να γίνουν ακόμη περισσότερα εφόσον καταφέρει και προκληθεί στην φάση των ομίλων. Σίγουρα μια πιθανή συμμετοχή στην φάση των ομίλων στο Basketball Champions League και μόνο τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης αποτελούν έτσι και ένα επιπλέον κίνητρο για υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, προκειμένου να τους κλείσει η ομάδα με μεγαλύτερη ευκολία, καθώς τους προσφέρει το προνόμιο της Ευρώπης, και πάντα για τους αθλητές και ιδιαίτερα για τους ξένους είναι έτσι ένα επιπλέον credit, προκειμένου να επιλέξουν έναν προορισμό για την καριέρα τους. Mm-hmm. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της διοίκησης των Κυπρινών Μαύρων, πώς θα στελεχωθεί το ρόστερ. Ήδη υπάρχουν συμφωνίες με παίκτες. Οι άνθρωποι του Άρη προσπαθούν να οριστικοποιήσουν και άλλες συμφωνίες με αθλητές. Ο Βαγγέλης Αγγέλου έχει το συντονισμό των ενεργειών, κάνει τις εισηγήσεις του
στον κύριο Δημήτρη Γουλιέλμο και ευελπιστούμε μέσα στις επόμενες ημέρες να έχουμε έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και όσον αφορά το ρόστερ που αρχίζει σιγά σιγά, το οποίο θα αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει μορφή. Ωραία, ωραία Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη. Είναι οριστικό ότι ο Άρης θα είναι στα προκριματικά του Champions League. Καθώς πριν από λίγο η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε σε πρώτη φάση τις ομάδες που συμμετέχουν στα προκριματικά. Μέχρι να δούμε και ποιες ομάδες είναι κανονικά στους ομίλους. Να δούμε αν θα υπάρχει αργότερα ενημέρωση γι' αυτό. Γιατί τις προηγούμενες ημέρες έγιναν κάποιες συναντήσεις στην Γενέβη. Λοιπόν, 8 φτάσαμε με την ενημέρωση για τον Άρη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε κανονικά πια στο δικό μας δίωρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πριν ακούσαμε το νέο έτσι, που είχε να κάνει για τον Άρη και τη συμμετοχή του στα προκριματικά. Ήταν κάτι που είχε υποθεί, ήταν κάτι που είχε γραφτεί. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ανακοίνωση από τον Basketball Champions League, προφανώς και έχει την μεγαλύτερη σημασία. Φυσικά, ο Champions League ανακοίνωσε και τις ομάδες των ομίλων. Ωραία. Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες των ομίλων είναι 20. Είναι 20. Πόσες είναι, ρε παιδιά? Κάτσε λίγο να το έχω εδώ πέρα. 5, 8, 11, 14, 20, 24, 28. Θα προκύψουν και οι άλλες οι ομάδες, άλλες 12, αν δεν κάνω λάθος, από τα πραγματικά, για να βγουν οι όμιλοι μετά. 5 όμιλοι των 8. Μέσα σε αυτές λοιπόν, οι τρεις ελληνικές όπως αναμενότανε, η πρωταθλήτρια του Champions League ΑΕΚ, ο τρίτος ΠΑΟΚ και ο τέταρτος Προμηθέας. Οι χώρες με τις περισσότερες ομάδες είναι η Ελλάδα, είναι η Ιταλία, είναι η Τουρκία, είναι η Γερμανία. Υπάρχουν και καινούριες ομάδες. Φυσικά πάνω-πάνω έτσι στην ανακοίνωση και στο γράφημα του πέρα του Champions League είναι η Bamberg, έτσι που είναι μια ομάδα Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια, η οποία πλέον θα είναι στο Basketball Champions League. Καινούρια στο Champions League είναι η Virtus Bologna, η οποία επιστρέφει. Okay, δεν είναι η Virtus που ήταν παλιά, αλλά μετά τα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε, πλέον είναι ξανά σε όσο δυνατόν υψηλότερο επίπεδο μπορεί να είναι τώρα, και επιστρέφει και στην Ευρώπη, ενώ στα μάτς Μορελής κάνει ένα πολύ δυνατό ντου μέσα στο στούντιο. Βρέχει, φίλε μου. Βρέχει, λίγα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, από την Ελλάδα είπαμε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Προμηθέας, το αναμενόμενο. Από τη Γερμανία είναι η Bamberg, είναι η Ludwigsburg που έφτασε πέρσι μέχρι τον ημιτελικό, αποκλείστηκε από την Μονακό, το Final Four της Αθήνας. Η Telekom Bonn που ήταν πέρσι στον όμιλο του Άρη. Από το Ισραήλ καινούργια προσθήκη είναι η Hapoel Ιερουσαλήμ, η οποία πέρσι στο Eurocup. Είναι και η Hapoel Χολόν. Από την Ιταλία πλην της Μπολόνια, η οποία είναι η καινούργια ομάδα και μια πολύ σημαντική επιστροφή όπως και να το κάνουμε όσον αφορά την ιστορία της. Είναι ξανά η Βενέτσια, είναι ξανά και η Αβελίνο στο Champions League όπως ήταν και πέρσι. Από την Ισπανία παραμένει η Τενερίφη, παραμένει η Φουενλαμπράδα, ή μάλλον όχι, είναι η Φουενλαμπράδα που είναι καινούργια, και μην ξεχνάμε ότι έχει δύο ομάδες που είναι πραγματικά η Ισπανία. Και την Οστουντιάντες και τη Μούρθια που έφτασε πέρσι μέχρι το Final Four. Από Γαλλία η αλλαγή έχει να κάνει με τη Μονακό, την Finalist, η οποία συνεχίζει στο Eurocup από την επόμενη σεζόν, θέλοντας σιγά σιγά να πάει προς την Ευρωλίγκα αν το καταφέρει μέσω Eurocup. Είναι η Στρασμπούρ, είναι ξανά η Λεμάν, είναι και η Ντιζόν που είναι καινούργια ομάδα από τη Γαλλία. Από την Τουρκία η Μπεσίκτας, πάντα σταθερά στη FIBA, η Μπάμβιτ, η οποία συνεχίζει ξανά στο Basketball Champions League, καινούργια ομάδα η Εσκή Σεχίρ από την Τουρκία. Και τώρα πηγαίνοντας στις άλλες χώρες, συνεχίζει η Νίμπουργκ, η μόνη πρωταθλήτρια της Τσεχίας, και δεύτερη ομάδα από τη Τσεχία φέτος, την ΟΠΑΒΑ, την οποία από την αλήθεια δεν την έχω στα ραντάρ μου. Επίσης είναι η Οστάνδη από το Βέλγιο, η πρωταθλήτρια του Βελγίου. Από τη Λετωνία ξανά η Βέντσπιλς, από τη Λιθουανία ξανά η Νεπτούνας. Προσθήκη από την Πολωνία η Ανβίλ, η πρωταθλήτρια Πολωνίας. Και η Ολύμπια Λουμπλιάνας από τη Σλοβενία. Σταμάτη Μουρελή, πες μια καλησπέρα, ρε φίλε. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Ναι. Έχω πολύ άσχημη μέρα σήμερα. Ναι. Είμαι δηλαδή, αν με πιάσει από τη μύτη,
Όχι, θα σκάσω. Ποιος έχει εκνευρίσει, φίλε μου? Και, γενικά καταστάσεις. Και ποιος δεν με έχει εκνευρίσει? Υπάρχει κάποιος που δεν σε έχει εκνευρίσει? Άμα ξεκινήσω από χθες το βράδυ, αυτό σκέφτομαι να το λέω. Δηλαδή από χθες το βράδυ, με το που πέρασε. Πόσο με 27 Ιουνίου 18, ναι, να φύγεις και να μην ξανάρθεις. Από χθες το βράδυ, μόλις άλλαξε η μέρα, δηλαδή. Τι να σε πω. Να κάνω μια τώρα έτσι παρένθεση. Δηλαδή θα μου πει κάποιος τώρα είναι στο νοσοκομείο, άρα σε αυτά υγεία περαστικά να έχει ο κόσμος. Έτσι μιλάμε για εμάς όλους τους απλούς που δεν έχουμε. Ναι. Δηλαδή από χθες είμαι βάρδια. Ναι. Τελειώνει η βάρδια μου 12 η ώρα. Ο Ντιγκινέ κάνει 2,5 ώρες να έρθει. Έχει φάει πολύ συχτήριο ο Ντιγκινέ χθες, νομίζω. 2,5 ώρες να έρθει. Καθόμαστε μέχρι τις 1,5 ώρα να βάζουμε θέμα για τον Ντιγκινέ. Το φουτμπαλέρα. Λοιπόν, το φουτμπαλέρα, ναι. Άκου να δεις. Τελειώνει το θέμα με την κυρία. Λέω άντε να ξεχαλαρώσω λίγο, να παίξω ένα ποκεράκι. Ναι. Έτσι να παίξω ένα τουρνά, λίγο ναι. Να δούμε πώς κάνουμε. Τίποτα, πάω καλά, είμαι στα χρήματα. Ναι. Έτσι. Στραβώνει. Μπαίνω, άκου τώρα, άκου. Δηλαδή το σκεφτόμουν όλη τη μέρα χθες και σήμερα. Μπαίνω με άσο παπά, παπά βαλέ. Ελπίζω, σε διακόπτω γιατί εγώ εμπάσχησα από πού και αυτοί που μας ακούν, ελπίζω να ξέρουν. Ναι, εντάξει, παιδί, ναι, ναι, ναι. Την πόκα, είσαι με καλό φίλο τέλος πάντων, ωραία. Τα μεγάλα φύλλα κερδίζουν. Ναι. Έτσι. Ανοίγει. Γιατί στο πόκερ έχεις δύο φύλλα εσύ και ανοίγουν πέντε κάτω, ναι. Και παίζεις με όσα θες από πάνω και από κάτω. Ανοίγει παπάς βαλές 8, μπαίνει ο άλλος all-in, τα βάζει όλα δηλαδή, μπαίνω κι εγώ. Ο άλλος έχει παπά 8, εγώ έχω παπά βαλέ. Έχει 4% να κερδίσει. Και είναι δύο σπαθιά και έχει παπά σπαθί και ανοίγουν 2-4 σπαθί. Χάνω και εκεί το χρώμα. Από το χρώμα, χάνω. Ξαναμπαίνω παπάδες, εγώ δεκάρι αυτός. Και ανοίγει παπάς, ντάμα βαλές, έχω τρεις παπάδες. Και έχει δεκάρι και ανοίγει άσος, κάνει κέντα, χάνω και εκεί. Μπαίνω και τις τελευταίες μάρκες. Άσο 8 εγώ, άσο 4 αυτός. Ανοίγει 4, χάνω, βγαίνω έξω. Τρελαίνομαι. Ξυπνάω. Πάει το βράδυ. Πάει το βράδυ. Το βράδυ έγινε, φτάσαμε πρωί. Παίζω και ένα παιχνίδι, δεν μπορούσα να μπούμε στο παιχνίδι. Τα αφήνω, ναι. Το βράδυ. Πάει το βράδυ. Τελειώνει σήμερα, πάει η μέρα. Σήμερα ετοιμάζομαι να βγάλω το σκύλο βόλτα. Βγαίνουμε έξω, με το που βγαίνουμε στα 10 λεπτά. Τουλούμι η βροχή. Μούσχεμα. Από πάνω μέχρι κάτω. Χθες τη φάγαμε τη βροχή, αλλά ήμουν από το αδιάβροχο, εντάξει. Ναι. Βγήκαμε, αλλά ήξερα πάμε γιατί. Εντάξει, μέσα βρέχει όλη μέρα θα μου πει. Τώρα δε, σήμερα ναι, το απόγευμα πιάσει. Δεν μπορεί, όσοι έχουν σκύλο καταλαβαίνουν, ναι. Δεν μπορεί να τον έχει. Α, το βγάλει και λίγο, εγώ το βγάζω λίγο παραπάνω, επειδή μου δεν. Ναι, ναι. Μασάω. Τρώμε τη βροχή σήμερα. Γυρνάω στο σπίτι, ετοιμάζομαι ξέρω σιγά να έρθω. Παίζει η Γερμανία, βάζω και λεφτά στη Γερμανία να κερδίσει. Άντε λέω, Γερμανό είσαι, θα κερδίσει. Έστω θα το 100, θα το βάλεις. Ναι. Πάρε με δύο Κορέα της. Έτσι πάει και εκεί. Πά, βρέχει, λέω άντε να πάρω, πάρω το λεωφορείο να έρθω. Πάω, πάω στη στάση του 15 να πάρω το λεωφορείο στην Κασάνδρο. Βλέπω κορδέλα. Γιατί είναι παιδιά κορδέλα, κομμένη Κασάνδρο. Λέει δεν περνάει τίποτα. Αν έχει τέτοιο. Έχει την πορεία τη Μακεδονία. Ναι. Ναι. Άντε με το πόδι. Βροχή. Μούσχεμα γίναμε πάλι. Τα παπούτσια γίνανε μούσχεμα αυτά πεζοδρόμια που πατά και ανοίγει και πετάγεται πίδακα νερού πάνω σου. Γίνονται αυτά. Η μέρα είναι χάλια. Είναι και, λίγο και σε άκουσα τώρα, επειδή ναι. Δεν ήμουν τώρα στον δρόμο και. Ναι. Ο Άρης δεν είναι στο Champions League. Είναι στα προκριματικά. Στα προκριματικά. Ναι. Στα προκριματικά μιλήσαμε με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη πριν. Μας μετέφερε έτσι λίγο και την ανακοίνωση της ΚΑΕΡΣ. Απλά άνοιξα λίγο και εγώ και έβλεπα. Γιατί στιγμή που ανακοινώθηκαν οι όμιλοι. Σε ποιο γύρο προκριματικό είναι. Προκριματικά, στο πρώτο. Στο πρώτο ξεκινάει. Ναι, ναι. Δηλαδή θα κάνει τρία παιχνίδια ο Άρης. Τρία ή τέσσερα, ρε. Τρία, α, εννοείς τρία ζευγάρια, ναι. Τρία, ναι, ναι. Τρία ταξίδια, τα οποία δεν τα πληρώνει η FIBA, όπως γνωρίζω. Τα προκριματικά τα πληρώνει η FIBA. Νομίζω όχι. Λοιπόν, κάτσε λίγο, τους ομίλους τους τελείωσα, τις ομάδες που συμμετέχουν στους ομίλους και πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται με τα προκριματικά. Στα προκριματικά, από την Ελλάδα είναι μόνο ο Άρης, τελικά το Λαύριο δεν πήρε, είναι. Δεν πήρε μέρος. Δεν πήρε μέρος. Λοιπόν, ξεκινάω, Adverb από το Βέλγιο. Η Σαρλερουά είναι η πρόξιμη σκηνή. Εγώ συγγνώμη, έτσι. Ξεδιακόπτω. Για ναι. Περιμέναν διαφορετικά. Εμείς είπαμε από εδώ ότι άρχισε να τα πάει προκριματικά, παιδιά. Ναι, ναι. Είναι ένατος. Ναι. Δεν το βάλουν στους ομίλους. Ναι. Έτσι. Και τα προκριματικά σημαίνει τρία παιχνίδια, σημαίνει έξοδα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό όλη τη φετινή χρονιά του Άρη, έτσι πως είναι. Mm-hmm. Συνεχίζει, Νίκο, απλά πάει μια παρένθεση. Λοιπόν, Adverb και η Σαρλερουά, η παλιά η Σπύρου, όπως λέγεται τώρα από το Βέλγιο. Η Τσμόκι Μίνσκ από την Λευκορωσία. Η Τσμόκι, αν δεν κάνω λάθος, συμμετέχει στη VTB. Κάτσε ρε φίλε, αυτή συμμετέχει στη VTB που είναι στην Ευρωλίγκα και παίζει στο Champions League. Οκ. Η Λουκόιλ Λεύσκη από τη Βουλγαρία πήρε το πρωτάθλημα πέρσι με Κλάντον και Μπράιαν εκεί. Η ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο. Η ιστορική Μπάκεν Μπέρας από τη Δανία. Η Εστουντιάντες από την Ισπανία. Η Κάλευ Κράμου που είναι από την Εστονία. Μια ομάδα η οποία όποιος τη βρει, πως λέγεται. Από μένα έχει παγωτό Καρχού Καουαγιόκι από τη Φιλανδία. Πρώτη φορά τη βλέπω, παιδιά. Δεν την ξέρω. Πιο πολύ
Ινδιάνικο μου κάνει το όνομα, ή Ιαπωνέζικο. Η Leicester Riders, η θρυλική από τη Μεγάλη Βρετανία, η μόνη που τα φύγει τα τελευταία χρόνια, η οποία τελικά μπαίνει στα προκριματικά. Η Δυναμό Τυφλίδας από τη Γεωργία, ο Άρης που είπαμε, η Ζολνόκη από την Ουγγαρία, ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια ήταν στους ομίλους, η Χάπολ Τελ Αβίβ από το Ισραήλ, η Καντού από την Ιταλία. Η Καντού την είχε πάρει πουθενά το μάτι μου, έτσι προέκυψε νομίζω τώρα στα κοντά. Ούτε ήταν στους πιθανούς τέλος πάντων που θα παίζαν στα προκριματικά. Τέλος πάντων, η Σιαουλιάη από τη Λιθουανία, η Γκρόνιγκεν από την Ολλανδία, το Ρουν, να την πω, από την Πολωνία, θα την πω το Ρουν, η Πόρτο από την Πορτογαλία, η Οραντέα από τη Ρουμανία, η Σάρατοφ από τη Ρωσία, η Σάρατοφ ήταν και πέρσι στα προκριματικά, η Νίζνη Νόβγοροντ από τη Ρωσία, η Φράιμπουργκ Ολύμπικ από την Μπασκετομάνα Ελβετία και η Νόρκεπικ Ντόλφινς από τη Σουηδία. Αυτές είναι οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρώτο και στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. Και πάμε στον τρίτο προγραμματικό γύρο που θα τους περιμένουν εκεί, οι έξι ομάδες, οι έξι που θα περάσουν από τον πρώτο και το δεύτερο. Είναι η Ναντέρ από τη Γαλλία, η Λιετκαμπέλης από τη Λιθουανία που πέρσι ήταν στο Eurocup, η Μούρθια από την Ισπανία που πέρσι έφτασε μέχρι το Final Four, η Μέντι Μπαϊρόιτ από την Γερμανία, η Σακάρια Μπουγιοξεχήρα από την Τουρκία, καινούρια και αυτή στο Champions League, και επίσης από τη Τσεχία η Παρντουμπίτσε. Η Τσεχία λοιπόν έχει δύο ομάδες στους ομίλους και έχει και μία ακόμα που θα είναι στο τρίτο προκριματικό γύρο. Δεν ξέρω κατά πώς θα είναι αναμενόμενο, από την αλήθεια, για τον Άρη. Κοίτα, να σου πω κάτι, εγώ το περίμενα. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά mm-hmm. το περίμενα. Δεν περίμενα ότι ο Άρης θα πάει στους ομίλους. Και δεν είναι επιτυχία, παιδιά, για όσους νομίζω ότι είναι επιτυχία, εγώ έμαθα να μην κρύβομαι. Δεν είναι επιτυχία ότι ο Άρης θα παίξει τα προκριματικά. Έτσι, να μην ξεγελιόμαστε. Επιτυχία, βέβαια, μπορεί να το πει ότι είναι γιατί ο Άρης τερμάτισε ένατος. Έτσι, στο πρωτάθλημα. Και η ΦΥΠΑ ουσιαστικά κάνει μια παράκαμψη. Αλλά λέω εγώ, μήπως η ΦΥΠΑ δεν είχε ομάδες να βάλει. Γιατί βλέπεις εδώ τι ομάδες έχει τώρα. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Οι ομάδες που παίρνουν στα προγραμματικά, οι περισσότερες είναι. Πώς να το πούμε έτσι, απλά και κομψά. Για να τις κλαίνει ρέγγες. Να σου πω λίγο κάτι. Άσε τώρα κάτι Φιλανδούς και κάτι Ολλανδούς και τέτοια. Έχει 4-5 ομάδες δυνατές. Έχει κάποιες ομάδες που αν τις βρεις στον δρόμο είναι δύσκολο. Ναι. Τώρα, άμα σου κάνεις Στουντιάντες, δύο από τη Ρωσία. Η Ναντέρ. Για να δεν νομίζω και πέρσι είχε περάσει αυτή τη διαδικασία. Και είμαι Στουντιάντες. Έτσι. Η Σάδοφ είχε περάσει αυτή τη διαδικασία σίγουρα. Περνάνε τέσσερις. Έτσι, άρα θα έχουμε λογικά πώς περνάνε. Κοίταξε, είναι 28 των ομίλων. Συν 32 δεν γίνεται. Πώς γίνονται, 28. Περίμενε. 32 ομάδες πρέπει να έχουμε. 24 των ομίλων και 8 των. 24 είναι των ομίλων, 28. 28 μέτρησα εγώ, ρε φίλε. Εάν είναι 4 τα προγραμματικά. Είναι 4, αφού έχει 6 να περιμένουν και άλλες 6 που θα προκύψουν είναι 12. Γιατί όχι, να σου πω κάτι, μπορεί να από τους δύο ομίλους, μπορεί να από τις δύο προγραμματικές φάσεις μπορεί να είναι 2. Και με τους 6 να κάνουν 8 και να κάνουν 4 ζευγάρια. Πες λίγο εσύ να το ελέγξω αυτό, για να πούμε ακριβώς τι γίνεται. Είναι 24, 3-8-24 είναι οι ομάδες του 1-2 group, του 1-2 round. Είναι 24. 6 ομάδες προκύπτουν, φίλε, γιατί είναι 26 οι ομάδες των ομίλων. Αυτό βλέπω και 32. Τώρα, directly qualified clubs. Και μετά okay. Βγαίνουν οι άλλοι 6 για τους 32. Ναι, ρε φίλε, αφού 6 περιμένουν στον τρίτο προκριματικό. Άρα 6 θα πάνε. Άρα δηλαδή, π.χ. ο Άρης τώρα θα θέλει να παίξει με την Παρντουβίτσε ή με την Λιτκαμπέλης. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Ή με την Μπουσεκίρ που δεν το βλέπω και την Μπουσεκίρ. Ναι. Μακριά. Γιατί έτσι πως πάει να γίνει ο φετινός Άρης και που Γιουσεκίρ μπορεί να είναι τεράστιο εμπόδιο. Έτσι άρα δηλαδή Παρντουβίτσε και Λετκαμπέλης. Θα ξεκινήσει πολύ νωρίς ο Άρης, έτσι. 20 Σεπτεμβρίου αν θυμάμαι καλά, όπως μας είπε ο Γιάννης πριν. Ναι, 20 ξεκινά τα προκριματικά, οπότε προφανώς και προετοιμασία για να ξεκινήσει 20 Σεπτεμβρίου είπαμε προετοιμασία. Τα πρώτα παιχνίδια. Ναι. Άρα εντάξει, θα ξεκινήσει κατά τις 10 Αυγούστου. Λες θα φάει 15 Αυγούστου, ρε φίλε. Τι, σίγουρα. 15 Αυγούστου. Σίγουρα. Εντάξει, κανονικά 15 Αυγούστου ξεκινάνε ομάδες. Ναι, 16 Αυγούστου ξεκινάς. Ναι, εντάξει, τώρα επειδή ένα μήνα λογικά θα ξεκινήσει πιο νωρίς ο Άρης. Ναι. Αν θέλει να είναι σε ένα βαθμό ετοιμότητας. Mm-hmm. Έχοντας. Mm-hmm. Γιατί να σου πει κάτι, λέμε σύνδεση οι Αμερικανοί δεν έρχονται από την αρχή. Έτσι, οπότε να το ξεκινήσει πιο νωρίς mm-hmm. την όλη διαδικασία. Ναι. Να μην σε πω και 1η Αυγούστου. Να ξεκινήσει ο Άρης. Πολύ νωρίς μου φαίνεται. Πολύ νωρίς, δε φίλε, αλλά άμα σε 20 Σεπτεμβρίου υποτίθεται ότι το βλέπεις στο Champions League και θες να περάσεις. Τι κατέβηκες να παίξεις, δηλαδή. Ναι. Που για μένα ξαναλέω, από τη στιγμή που ο Άρης μπήκε στους ομίλους να πάρει κάποια στάνταρ λεφτά και να έχει κάποια στάνταρ παιχνίδια, δεν μπορώ να καταλάβω
την χρησιμότητα των αγώνων να παίξει αποκριματικά ο Άρης. Που είναι έξοδα, δες τι ομάδες έχει. Δες τι ομάδες έχει. Δηλαδή τώρα σκέψου ο Άρης να τύχει να πάει στη Λευκορωσία, στο Μίνσκ, στη Γεωργία. Στη Φιλανδία. Έτσι, στη Φιλανδία. Το Καρχού. Αυτά είναι λεφτά. Αυτά είναι έξοδα. Ξαναλέω, δεν νομίζω ότι αυτή τη διαδικασία την πληρώνει η FIBA. Τα μετά καλύπτει ένα ποσοστό μεγάλο FIBA, ναι. Αυτή τη διαδικασία πραγματικά δεν την πληρώνει η FIBA. Δεν πάω να καταλάβω γιατί θεωρείται επιτυχία η παρουσία του Άρης αποκριματικά. Γιατί βλέπω λίγο και διαβάζω και το βλέπω ότι εντάξει, πήγε στα αποκριματικά ο Άρης και ναι, υποτίθεται ότι κοίταξε, ρε φίλε, περνούσε πάρεις, ότι θα πάει στους ομίλους. Ναι, περνούσε προς τα έξω, θα πάει στους ομίλους. Επικοινωνία, έβγαινε προς τα έξω ότι ο Άρης θα πάει απευθείας στους ομίλους. Ναι, ότι παλεύει να πάει απευθείας στους ομίλους και ότι η FIBA θα του δώσει αυτό και. Ναι, αλλά δεν, παιδιά, δεν. Ναι. Δεν, γιατί πολύ απλά όποιος έτσι ασχολείται λίγο με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχουν ξαναπεί εδώ, τα μεγάλα ονόματα είναι μεγάλα και στην πραγματικότητα. Η FIBA βλέπει αυτή τη στιγμή έναν Άρη ο οποίος έχει 6 μπαν και πάλι θεωρητικά, συσταγωγικά, χάρη του κάνει με τα 6 μπαν που το βάζει μέσα. Mm-hmm. Έχει μια, είναι μια ομάδα με 6 μπαν, με 5 εκατομμύρια χρέη. Αυτή τη στιγμή έχει 3 παίχτες σαν ρόστερ. Εγώ πιστεύω αν δεις όλες τις ομάδες δεν υπάρχει άλλη ομάδα με 3 παίχτες στο ρόστερ. Όλες σίγουρα έχουν παραπάνω παίχτες. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ένα brand name μεγάλο, σαφέστατα, δεν το συζητάω αυτό. Αλλά με βάση την κατάσταση του Άρη αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία δεν θα προχωρήσει στη διοργάνωση. Άντε να παίξει στους ομίλους. Εκεί. Mm-hmm. Τι να κερδίσει η FIBA δηλαδή την παρουσία του Άρη. Που λένε όλοι ότι η FIBA μας θέλει, η FIBA. Η FIBA θέλει έναν υγιέστατο Άρη, έναν οικονομικά καλό Άρη, έναν Άρη με ένα ρόστερ καλό. Αυτόν τον Άρη το θέλει. Κόσμο. Φυσικά, ναι, με ένα γήπεδο να γεμίζει ο κόσμος, ναι. Αυτό τον Άρη θέλει. Ένα προβληματικό Άρη με 5 εκατομμύρια χωρίς ρόστερ αυτή τη στιγμή, τι να τον κάνει τον Άρη αυτό. Έναν Άρη που πέρσι με το Λάσκαρη πήρε προκαταβολή τα 50.000 των ομίλων, τι να τον κάνει αυτόν τον Άρη. Που τερμάτισε πέρσι τελευταίος και έκανε 30 πόντους από κάθε ομάδα. Αυτόν τον Άρη τι να τον κάνει η FIBA, ρε παιδιά. Για να τα πούμε λίγο τα πράγματα όπως πρέπει να τα πούμε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια ηρεμία. Εντάξει, δεν γίνεται τίποτα, είναι όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά, παιδιά. Εγώ περίμενα να ανακοινώσεις, περίμενα συμφωνίες, περίμενα το ένα, περίμενα το άλλο και δεν βλέπω τίποτα. Και δεν βλέπω τίποτα. Πού είναι, υπάρχει κάποια συμφωνία με παίχτη για μπαν εδώ και ένα μήνα που συζητάνε? Ανακοινώθηκε κάποια συμφωνία με παίχτη για χρωστούμενα? Υπάρχει, του Σίμψακ ξέρω κι εγώ, τη συμφώνησε ο Σίμψακ 50%. Υπάρχει κάποια ανακοίνωση παίχτη, του φιώνει το θέμα. Είχαμε πει για το Λαύριο που είναι μπροστά στην ιστορία και από ό,τι φαίνεται, μάλλον ο παίχτη θα πάει στο Λαύριο. Ο Φιώνης. Για τον Ποχωρίδη δεν συζητά, παιδιά. Μα μπει ο Ολυμπιακός στη μέση με λεφτά και με ρόλο. Καλά, τώρα τι μετά δεν μπορεί να. Με βάση, να πρόσεξε, να. Με βάση και τον εκπρόσωπό του, έτσι, που ο Λότσος είναι γνωστό ότι θέλει να πηγαίνει τους παίκτες του σε ομάδες με καλά συμβόλαια. Δεν είναι τόσο του το να παίξει. Ναι. Θέλει ο παίκτης να πάει, ο πελάτης να πάει σε καλά συμβόλαια. Mm-hmm. Ναι. Τι να πούμε δηλαδή, ότι είναι επιτυχία που άρεσε να παίξει αποκριματικά του Basketball Champions League με την Μίνσκ, με την Τζιμπλίση και με την Σοκλόνη. Αυτά ξέρετε τι λεφτά είναι, ταξίδια είναι λεφτά. Ποιος τα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Εγώ ξαναλέω, εμένα η θέση μου από την αρχή, όταν έγινε αυτό, ήταν ο Άρης δεν πρέπει να παίξει Ευρώπη. Δεν πρέπει να παίξει αυτός ο Άρης Ευρώπη. Έχει να αντιμετωπίσει τόσα θέματα ο Άρης. Δεν έχει ρόστερ. Θα κάνει ένα ρόστερ με βάση κάποιο προϋπολογισμό ο οποίος φτάνει 400.000. Πέρσι είχε ένα μπάτζετ το 800.000 και η ομάδα φαινόταν ότι δεν μπορούσε να αντέξει. Είχε πρόβλημα στα δύο θεγόνες εβδομάδες. Και τώρα θα ξεκινήσει δηλαδή από 1 Αυγούστου, 10 Αυγούστου την προετοιμασία να παίξεις 3 νοκάουτ παιχνίδια. Γιατί νοκάουτ είναι ένα παιχνίδι, είναι όμιλος, είναι νοκάουτ. Παιχνίδια και με την προοπτική να πάρεις ομίλους. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, αν εσείς το θεωρείτε αυτό επιτυχία, εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ. Να πήγαινε κατευθείαν στους ομίλους, θα έλεγανε μπράβο, πήγες στους ομίλους. Έχεις εξασφαλισμένα κάποια χρήματα. Έχεις εξασφαλισμένα κάποια παιχνίδια, άρα και έναν αριθμό εισιτηρίων όποιος έρθει στο γήπεδο. Έτσι, εξασφαλισμένα. Και από ό,τι βλέπω, οι ομάδες των ομίλων είναι καλές. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακές ομάδες. Έτσι, τώρα δεν θα μπούμε στην διαδικασία σύγκρισης EuroCup με
Basketball Champions League. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και τα ρόστα των ομάδων, έτσι απλά. Ναι, σίγουρα, σαν ονόματα λέμε. Σαν ονόματα είναι καλά. Στους ομίλους οι περισσότερες ομάδες, καταρχάς πολλές θέσεις έχουμε ξαναδεί κιόλας στο Champions League. Έχει κάποιες καινούριες προσθήκες. Δηλαδή η Μπάμπερ είναι μια δυνατή προσθήκη. Η Χάπελ Ιερουσαλήμ είναι μια δυνατή προσθήκη. Έτσι. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, ο Πάβα τώρα δεν είναι μια δυνατή προσθήκη, αλλά. Ποιος ο? Ή ο Πάβα. Όχι, ο Πάβα δεν είναι. Δεν θα σε τραβήξει. Συμφωνώ. Η Ανβίλα, ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατή προσθήκη. Μιλάμε για ομάδες που θα τραβήξει ο κόσμος. Έτσι, δηλαδή θα τραβήξει ο κόσμος. Δεν θα τον τραβήξει οι συγκεκριμένες. Ναι. Εντάξει. Απλά θέλω να πω ότι. Γιατί σου λέω ξαναβλέπω ότι περνάει με τη λογική ότι εντάξει όλα καλά και δεν είναι παιδιά, δεν είναι, εγώ δεν το θεωρώ επιτυχία αυτό και θεωρώ ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στον Άρη σε πολλά επίπεδα. Ένας ακόμα πονοκέφαλος είναι για μένα για τον Άρη το να έχει ευρωπαϊκά, δεν έχει. Εντάξει, να σου πω κάτι, άμα μιλήσει με τον Αγγέλο, θα σου πει ότι εγώ θέλω γιατί θα έχω νεαρούς παίκτες, θα έχω νεαρή ομάδα, θέλω να τους βοηθήσω, να τους εξελίξω μέσα από τα παιχνίδια. Αυτό είναι σωστό, ναι. Ότι μέσα από τα παιχνίδια καλές οι προπονήσεις, αλλά μέσα από τα παιχνίδια θα εξελιχθούν οι παίκτες. Θα γίνουν καλύτεροι. Συμφωνώ. Αυτό έχει δίκιο ο Αγγέλο στο αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, πρέπει να δούμε όλη την παράμετρο, όλη την ιστορία. Δηλαδή, άλλο, αν παίξει τρία παιχνίδια και παίξει ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, στο Μίε, στη Γεωργία, ένα ταξίδι στην Πολωνία και ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, που αλλού. Στη Λιθουανία, που είναι η τρίτη ομάδα, είναι λεφτά αυτά. Είναι ακριβά ταξίδια, μην νομίζετε ότι είναι φθηνά. Και ειδικά σε αυτόν τον Άρη, τον προβληματικό, το χρεωμένο. Τώρα να λέμε διάφορα και να τα λέμε για να τα ακούει ο κόσμος και να λέει: α, τι ωραία, τι καλά. Παιδιά, δεν θα το πω. Δεν θα πω τι μεγάλη επιτυχία είναι αυτή που ο Άρης παίζει εδώ. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν είναι, για μένα ξαναλέω, από την αρχή του είπα, ο Άρης δεν πρέπει να παίξει μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχει να λύσει τόσα προβλήματα ο Άρης. Σωστό αυτό που λέει ο Αγγέλου, ότι οι παίκτες μέσα από τα παιχνίδια εξελίσσονται και αυτά και τα δύο παιχνίδια βοηθάνε, ειδικά σε μια ομάδα που θεωρητικά θα έχει νεαρούς παίκτες. Έτσι. Και μπορεί να προσελκύσει και Αμερικανούς με τη λογική του Basketball Champions League. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Σίγουρα δεν πουλάει ως Ευρωλίγκα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό. Αλλά το λέω γιατί μπορεί κάποιος να αύριο να ακούσετε εξωγούνται θυράμβους και ότι μπράβο και μπράβο και έτσι. Μάλιστα. Έτσι, όταν θα έρθουν τα τσέκα από τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία και θα είναι καλά να τα δω. Ναι, Νίκο, έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έχεις πάει και εσύ ταξίδια. Ναι, ναι. Και ξέρεις πόσο ακριβά είναι τώρα τα αεροπορικά για να πας στη Γεωργία. Ναι. Που πρέπει να κάνεις τρεις πτήσεις να αλλάξεις. Ναι. Α, το ξενοδοχείο θα είναι φθηνό, άντε. Εντάξει, ναι. Θα είναι φθηνό το ξενοδοχείο γιατί πας στη Γεωργία, ξέρω εγώ. Ή θα πας. Άμα πας στη Φιλανδία, που είναι ακριβά. Δηλαδή. Είναι, ξέρεις τώρα, λόγια να... πιστεύω ότι τα έχουν ζυγίσει, τα έχουν βάλει κάτω και θεωρούν ότι η σωστή κίνηση είναι αυτή. Εντάξει, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, το πώς. Το επικοινωνιακό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εντάξει, εγώ το λέω και επικοινωνιακά, λέω την άποψή μου γιατί θεωρώ ότι. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα που γίνονται στο φετινό, τώρα το καλοκαίρι, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν. Έγραψε στο σχολείο μου ότι πρέπει να μιλήσω ο Γουλιέλμος και να πει κάποια πράγματα. Αυτό που περνάει προς τα έξω είναι ότι κάνουμε διακανονισμούς, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή, τι θα αλλάξει ρε παιδιά όταν κάνεις ένα διακανονισμό, μιλάς με κάποιον για τα λεφτά του. Τι θα βγεις να πεις δηλαδή. Ούτε θα βγεις να πεις ότι έχω 10 εκατομμύρια στην άκρη, οπότε ο άλλος που κάνει συμβιβασμό θα σε πει, όπου τα λεφτά μου τώρα τα θέλω. Ούτε θα βγεις να πεις ότι η ομάδα διαλύεται, είναι χρεωμένη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτή τη σιωπή εγώ πραγματικά δεν μπορώ να την καταλάβω. Δεν την είχα ποτέ σαν λογική. Το έλεγα και Πιλάσκαρη, το έλεγα και παλιότερα με Δαμιανίδη και παλιότερα με Γένεση και με Ντίμη και με Πόπη και Αντωνιάδη, όλοι ήταν εκεί και με Τζεβελέκη. Η σιωπή δεν βοηθάει σε αυτές τις ιστορίες. Η σιωπή. Η σιωπή αντίθετα δημιουργεί μια παφυρολογία, μια καφενειακή συζήτηση. Και ειδικά έτσι πως είναι τα social media, Νίκο, ξέρεις ότι γράφει ο ένας κάτι και ξαφνικά γίνεται πανικός, πω χαμός γίνεται στα social media και τηλέφωνα και έτσι και αυτά. Έτσι το έχουμε αυτό στον Έλληνα. Δηλαδή, χθες ας πούμε, σχολήθηκαν με το Μαραντόνα. Λες και ο Μαραντόνα τώρα θα μπει στο ελληνικό, θα τον πούνε, άξε στην Ελλάδα στο Facebook, σε κράζουν ας πούμε και θα πει ο Μαραντόνα, πω τι έγινε. Χήμαρος είναι, Όχι, τι άλλο, δεν μπορώ, ρε φίλε. Μα να σου πω κάτι, ακούω κάποια πράγματα. Όλα καλά, λέει, 28-27 Ιουνίου έχουμε φτάσει. Και έχουμε δει από τον Άρη σήμερα την φωτογραφία του κ. Γουλιέλμου με το τεχνικό team.
Εντάξει, είναι καλό αυτό, ναι, σίγουρα σε σχέσεων αυτά, γνωριμίες. Πράξεις. Αν δεν έχεις πράξεις, πες κάτι στον κόσμο. Πώς περιμένεις να πάρει ο κόσμος εισιτήριο μετά, διαρκείας. Ναι. Όταν 27 Ιουλίου δεν ξέρει. Και δεν έχεις κάνει καμία κίνηση μεταγραφική. Καμία. Εντάξει, συζητάμε ότι αν διαφέρει αυτό στον Άρη, διαφέρει αυτό στον Άρη, διαφέρει αυτό στον Άρη. Δεν έγινε κάτι. Θα μου πεις κάνουν οι άλλες ομάδες. Κάτι κουτσοκάνουν οι άλλες ομάδες. Κάτι γίνεται. Δηλαδή, υποτίθεται ο Βεργίνης είναι κλεισμένος, δεν ανακοινώθηκε. Ο Σλαβτσάκης είναι κλεισμένος, δεν ανακοινώθηκε. Ο Νταλό είναι κλεισμένος, δεν ανακοινώθηκε. Πότε θα ανακοινωθούν αυτοί οι παίκτες? Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα κάνουμε και μια κουβέντα που έχουμε ετοιμάσει για διάφορα θέματα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πάμε μέχρι και τις 10 και είμαστε Μάτι Μουρελή. Basket City, προέκυψε η ανακοίνωση του Basketball Champions League που έχει να κάνει και με τις ομάδες που συμμετέχουν στους ομίλους και με τις ομάδες που συμμετέχουν στα προκριματικά. Το μοναδικό ερωτηματικό ήταν αυτό ουσιαστικά, τα προκριματικά, καθώς για τους άλλους τρεις και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ και για τον Προμηθέα ξέραμε ότι θα είναι στους ομίλους. Προέκυψε λοιπόν ότι ο Άρης θα είναι στα προκριματικά. Δεν θα είναι το Λαύριο, που υπήρξε έτσι μια πληροφορία, να το πω έτσι, τις προηγούμενες ημέρες ότι έχει τη διάθεση να αγωνιστεί. Τελικά δεν είναι ούτε στα προκριματικά το Λαύριο. Ξεκινήσαμε λίγο κάνοντας μια αναφορά στο ξεκίνημα, λέγοντας για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού σήμερα με την έλευση του David Blatt. Αναφερθήκαμε και στην πληροφορία που προφανώς βγαίνει και από το Παναθηναϊκό ότι υπάρχει συμφωνία με τον Νίκα Λάθη. Γενικά και οι δύο ομάδες πλέον, οι δύο μεγάλοι, κινούνται. Απλά ο Ολυμπιακός είναι σε ένα πολύ πιο έτσι κρίσιμο σταυροδρόμι, να το πω εγώ. Είναι σε μια κατάσταση τέτοια που κάνει αλλαγές, υπάρχει μια αλλαγή προπονητή, κάτι που στον Ολυμπιακό δεν είναι και τόσο έτσι σύνηθες, να το πω. Για να προκύψει αλλαγή πρέπει να γίνουν, για να προκύψει αλλαγή προπονητή πρέπει να γίνουν διάφορα γεγονότα, και βέβαια όταν μιλάμε για άφηξη ενός προπονητή των προδιαγραφών του David Blatt, καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Κάθε συνέντευξη του, κάθε συνέντευξη τύπου θα είναι μια ευχάριστη εμπειρία για όλους τους συναδέλφους στην Αθήνα. Ναι. Να το ξέρουν αυτό. Ναι. Έτσι, ο David Blatt είναι απολαυστικός, είναι πανέξυπνος, αγαπάει τρομερά την Ελλάδα και κυρίως την αρχαία Ελλάδα. Χρησιμοποιεί πάρα πολλές μεταφορές στις συνεντεύξεις τύπου. Είναι. Εντάξει, τον καιρό, στο διάστημα ήταν εδώ στον Άρη, νομίζω ότι όσοι ήμασταν στις συνεντεύξεις τύπου του David Blatt, ποτέ δεν φύγαμε παραπονεμένοι από κάτι. Κάτι είχαμε δηλαδή καλό να γράψουμε. Λοιπόν, μιας που συζητάμε για τους μεγάλους της Αθήνας και της σκηνής του, μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ένας δημοσιογράφος από τους πιο έμπειρους στο ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια, δημοσιογράφος των καναλιών Νόβας, προς Δημήτρης Καρίδας. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά? Μια χαρά, αν εξαιρέσουμε ότι βρέχει και έχουμε τροπικό καιρό στην Αθήνα, κατά τα άλλα καλά είναι όλα. Δεν την παλεύετε ούτε εκεί, με το καιρό? Με τίποτα. Ναι. Υπομονή κάνει μόλι. Ναι, ναι. Υπομονή θα φτιάξει, Κάποια στιγμή που θα πάει. Κάποια στιγμή. Θυμίζει λίγο Αμαζόνιο εδώ η κατάσταση. Είδα πάλι ότι και κάτω εκεί στην περιοχή, στη Μάνδρα, νομίζω πάλι είχε πολύ καταστροφή, Ναι, δυστυχώς. Από ό,τι βλέπω και εγώ, γιατί δεν μένω πολύ μακριά από αυτή την περιοχή. Μένω στην εντελώς αντιθετή άκρη της Αθήνας. Αλλά από αυτά που πληροφορούμε και βλέπω είναι ότι πραγματικά εκεί πέρα πλήττεται πάλι αυτή η περιοχή, δυστυχώς, μετά τα όσα είχαν γίνει. Τέλος πάντων. Και εμείς μιλάμε για μπάσκετ, κάποιοι άλλοι υποφέρουν, αλλά έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι, δυστυχώς. Λοιπόν, Δημήτρη, για να πάμε στα δικά μας τα μπασκετικά. Πριν λίγο καιρό θυμάμαι ένα άρθρο σου στο novasport.gr που έλεγες ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά πρέπει να σπάσει αυγά. Ήταν στο σημείο που ήταν πριν την έλευση του Ιβκοβιτς. Και προκύπτει η αλλαγή στο πάγκο και έρχεται ένας προπονητής στο επίπεδο του David Blatt. Πώς βλέπεις αυτή την κίνηση, τι σηματοδοτεί για το μέλλον για τον Ολυμπιακό? Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ένας προπονητής με μεγάλο βεληνέκες και στην Ευρώπη, ακόμα και στην Αμερική. Κοιτάξτε, ο Blatt προέκυψε ξαφνικά. Η αλήθεια είναι ότι το διαζύγιο, μάλλον δεν υπάρχει διαζύγιο, τελείωνε το συμβόλαιό του. Η μη συνέχιση της σχέσης, ας το πούμε έτσι, με το Σφαιρόπουλο ήταν προαποφασισμένη ουσιαστικά και από τις δύο πλευρές. Ας μην είχαν μιλήσει όπως έκαναν χτες. Σχεδόν ένα μήνα πριν
τους τελικούς των play-off. Από τότε δηλαδή που ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Ζάλγκυρης. Αυτό ήταν δεδομένο. Ο Ολυμπιακός εκείνο την εποχή, εκείνο το διάστημα, μίλησε με αρκετούς προπονητές στην Ευρώπη, όχι πάντως με τον Μπλατ. Mm-hmm. Καταρχήν ο Μπλατ είχε δουλειά, είχε στην Ταρουσάφακα δουλειά. Και δεν ήξερε κανείς με βεβαιότητα ποιες είναι οι βλέψεις του, αν οι βλέψεις του είναι στην Ευρώπη ή στο NBA. Γιατί νομίζω ότι στην άκρη του μυαλού τον Μπλατ έχει πάντα την πιθανότητα ή τη δυνατότητα επιστροφής στο NBA, ανεξάρτητα από το τι κάνει στην Ευρώπη και πού το κάνει. Και ο Ολυμπιακός μίλησε με αρκετούς προπονητές. Είχε stand-by τον Τρινκέρι, με τον οποίο στην ουσία όσα τους είχε πει ο Τρινκέρι τους είχαν ικανοποιήσει. Αλλά μόλις διέρευσε το όνομά του, έχω την αίσθηση ότι η πίεση που ασκήθηκε από διάφορες πλευρές, για να μην αντικατασταθεί ο Σφερόπουλος με έναν προπονητή που δεν έχει δουλέψει στο ψηλότερο επίπεδο της Ευρωλίγκα, καλό προπονητή όπως δείχνουν τα αποτελέσματά του, αλλά σε άλλες ομάδες και με άλλη λογική, όθησε τον Ολυμπιακό να κάνει μια οικονομική υπέρβαση που δεν ήταν στο πρόγραμμα. Και να πάρει τον Μπλατ, που και ακριβώς προπονητής είναι και άλλο μέγεθος είναι και άλλα πράγματα αντιπροσωπεύει. Τώρα, εδώ το ζήτημα είναι το εξής. Με ποιες συνθήκες καταφέρνει ο Μπλατ στον Ολυμπιακό. Το θέμα δεν είναι αν ο Μπλατ είναι καλός προπονητής, ούτε συμφωνώ απολύτως ότι όντως είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Είναι Princeton guy, έχει τελειώσει το Princeton, έτσι. Έχει φοβερή κουλτούρα. Όλα αυτά που λέγατε για τη συνέντευξη τύπου σας άκουγα περιμένοντας να βγω στον αέρα είναι γεγονός. Και τον ακούγαμε στον Άρη όταν ήταν εκείνος εκείνη τη μισή σεζόν που ήταν στον Άρη. Ναι. Και στην Ευρωλίγκα πάντα είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έτσι έξυπνος και καλλιεργημένος. Το θέμα λοιπόν δεν είναι η ποιότητα του Μπλατ, ούτε η προπονητική, ούτε της προσωπικότητάς του. Το θέμα είναι οι συνθήκες με τις οποίες θα κληθεί να δουλέψει τον Ολυμπιακό. Αν κληθεί να δουλέψει με τα δεδομένα του περσινού Ολυμπιακού, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι πολύ απλά όποιον και να φέρεις σε ίδιες συνθήκες, δύσκολα μπορεί να φέρει άλλα αποτελέσματα. Κακά τα ψέματα. Όσο καλός προπονητής και αν είναι. Εξάλλου η αποτυχία, γιατί περί αποτυχίας μιλάμε τώρα του Ολυμπιακού την περασμένη σεζόν, δεν είχε να κάνει με την ανεπάρκεια του Σφερόπουλου, είχε να κάνει με χιλιάδες άλλους λόγους και προφανώς όταν μια ομάδα δεν πάει καλά και με τα λάθη του Σφερόπουλου. Αλλά δεν μπορεί να πιστωθεί τα πάντα ένας προπονητής σε μια αποτυχημένη χρονιά, όπως δεν τα πιστώνεται ποτέ και σε μια και νικηφόρα σεζόν. Σε μια πετυχημένη χρονιά. Λοιπόν, τώρα θα δείξει τις επόμενες μέρες ποια είναι η πρόθεση του Ολυμπιακού. Ήδη αποδεσμεύτηκε ο Ρόμπερτς, ο οποίος είχε, ο Ολυμπιακός είχε δικαίωμα να σπάσει το συμβολαιό του. Αποδεσμεύτηκε ο Ρόμπερτς, υπάρχουν τρία ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξει και ένα τέταρτο μέτωπο, που δεν αναφέρεται πολύ, αλλά έχω την αίσθηση ότι στον Ολυμπιακό θα κληθεί ο Μάντζαρης να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους συμβολαίου του. Δεν προκύπτει από επίσημη πληροφόρηση αυτό που σας λέω, προκύπτει από την αίσθηση που έχω, από τα αυτά που ξέρεις, αλλιεύουμε στα θολά νερά του ρεπορτάζ. Αλλά ούτως ή άλλως, ακόμη και αν αυτό δεν συμβεί, υπάρχουν τρία ανοιχτά μέτωπα, Σπανούλης, Παπαπέτρου, Παπανικολάου. Τον Παπαπέτρου τον ειδοποίησα να περιμένει μέχρι σήμερα για να ανακοινωθεί ο νέος προπονητής και φαντάζομαι ότι θα μπει σε μια άμεση προτεραιότητα. Όχι ότι ο Σπανούλης δεν είναι ή ο Παπανικολάου δεν είναι άμεσες προτεραιότητες, αλλά επειδή πάντα υπάρχει στον ορίζοντα, στον αέρα, εωρείται μια φήμη ότι ο Παπαπέτρου έχει κάποιο διάβολο επικοινωνίας με τον Παναθηναϊκό. Που δεν ξέρουμε αν είναι αληθές ή ψεύτικο. Ο ίδιος δεν έχει αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αφήσει να διαρρεύσει κάτι. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε τις επόμενες μέρες και αυτό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει τρία ανοιχτά μέτωπα. Το θέμα δεν είναι αν και με ποιους παίχτες από αυτούς θα συμφωνήσει. Ενδεχόμενα να συμφωνήσει και με τους τρεις, ενδεχόμενα με κάποιους από τους τρεις. Για μένα το μείζον θέμα είναι ο Σπανούλης και το πώς θα χρησιμοποιεί το Σπανούλης από τον καινούριο προπονητή. Ο Σπανούλης είναι χρήσιμος στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ένας παίχτης τον οποίο αβίαστα μπορεί κάποιος να πει ας τον να φύγει. Ναι, σίγουρα όχι. Να πάει στην ευχή του Θεού και να κλείσει την καριέρα του κάπου αλλού. Και ο ίδιος και ο Ολυμπιακός θέλουν να συνδέσουν και τα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Υπάρχουν σημεία τριβής που δεν έχουν τεθεί στο τραπέζι. Ο Σπανούλης θέλει δύο χρόνια, ακόμη συμβόλαιο. Αυτό δεν ήταν γνωστό στον Ολυμπιακό. Έγινε γνωστό από μια συνέντευξη που μας έδωσε στην Νόβα τις ημέρες του Final Four ο Ραζνιάτοβιτς, ο μάνατζερ του, ο οποίος μίλησε ευθέως ότι ο Σπανούλης θα παίξει ακόμη δύο χρόνια είτε στον Ολυμπιακό είτε κάπου αλλού.
Πράγμα που σημαίνει ότι το έχει συζητήσει με τον Σπανούλη, δεν μπορεί αυθαίρετα να μιλάει για διαχρονικό διάστημα ο Σέρβος. Στον Ολυμπιακό δεν είμαι σίγουρος ότι βλέπουν την προοπτική των δύο χρόνων έτσι πολύ ευχάριστα. Έχω την αίσθηση ότι θα του πρότειναν ένα χρόνο. Αυτό είναι που έχουν στο μυαλό τους. Τώρα βέβαια διαπραγματεύσεις είναι αυτές. Αυτά τα πράγματα αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό όταν καθίσουν τρεις άνθρωποι στην προκειμένη περίπτωση στο ίδιο τραπέζι να κουβεντιάσουν, οι δύο αδελφοί Αγγελόπουλοι και Σπανούλης. Αλλά το μείζον θέμα δεν είναι πάλι ξαναλέω το αν ο Σπανούλης θα μείνει για έναν ή για δύο χρόνια στον Ολυμπιακό. Νομίζω περισσότερο ρόλο θέλει, πες, δεν είναι. Θέλει να κλείσει και την καριέρα, το Ολυμπιακός τον θέλει. Άρα κάπου θα βρεθεί μια άκρη. Το θέμα είναι ποιος Σπανούλης θα μείνει. Ναι. Ο Σπανούλης έχω την αίσθηση ότι πρέπει και ίσως η αλλαγή προπονητή να οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Να αντιληφθεί ότι είναι ένας πάρα πολύ χρήσιμος παίχτης ακόμη και στα 36 του για 20 λεπτά παιχνιδιού, στα δύσκολα παιχνίδια. Ενδεχόμενα σε άλλα παιχνίδια δεν χρειάζεται καν. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει λόγος να καταπονείται, ναι, για παιχνίδια ίσονος σημασίας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και απομένει να αποδεχτεί αυτόν τον ρόλο που προφανώς θα συνδυαστεί και με κάποιες άλλες οικονομικές αποδοχές. Ναι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, γιατί το ένα φέρνει το άλλο, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημεία τριβής για τον Ολυμπιακό. Εγώ συμφωνώ για τον πλάτη σε όσα είπατε, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Είναι έμπειρος, είναι προπονητής ο οποίος έφτασε στο NBA. Κοούτσαρε μια ομάδα που αν δεν τον είχε αδικήσει η συνθήκη, στην ουσία πλήρωσε μια ήττα από τον Golden State, γιατί το Cleveland πήγαινε πάρα πολύ καλά όταν ήταν εκεί ο Blatt. Δηλαδή όταν απολύθηκε ο Blatt, το Cleveland ήταν στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας. Αλλά επειδή οι άνθρωποι του Cleveland θεώρησαν ότι με τον Blatt στον πάγκο δεν κερδίζουν τους Warriors, έκαναν μια αλλαγή, θα μπορούσε να είναι πρωταθλητής στο NBA ενδεχομένως και να μην είναι εδώ σήμερα. Να, είναι, να μιλάγαμε για κάτι άλλο. Να είχε μείνει εκεί, ναι. Σωστό. Ε? Να είχε μείνει εκεί, αυτό που λες. Ναι, προφανώς, είτε στο Cleveland είτε κάπου αλλού. Έχω την αίσθηση ότι ο Blatt βλέπει την επιστροφή του στην Ευρώπη ως ένα μεταβατικό στάδιο. Βλέπει δηλαδή και το χρόνο του στην Ταρουσάφακα, γι' αυτό ακριβώς και έπεσε και λίγο από το κασέ του. Δεν πήρε τα χρήματα που ενδεχόμενα ήθελε να πάρει από τον Ολυμπιακό, παρότι ο Ολυμπιακός έδωσε περισσότερα από όσα και ο Ολυμπιακός ήθελε να δώσει. Αλλά και ο Blatt έπεσε από τις πραγματικές του απαιτήσεις, διότι είδε ότι με την Ταρουσάφακα πέρσι δεν κίνησε το ενδιαφέρον ξανά του NBA, παρότι πήρε το EuroCup, παρότι είχε μια σχετικά επιτυχημένη χρονιά, και καταλαβαίνει ότι το NBA πλέον ασχολείται μόνο με την Ευρωλίγκα και μόνο μέσα από την Ευρωλίγκα κάποιος μπορεί να ανοίξει την πόρτα του NBA. Και γι' αυτό λοιπόν θέλησε να επιστρέψει σε μια ομάδα της Ευρωλίγκα, να δοκιμάσει την τύχη του. Έχω, ξαναλέω, το λέω με κάθε βεβαιότητα, ότι στην άκρη του ματιού του και του μυαλού του είναι πάντα το πώς θα γυρίσει στο NBA. Ναι, άρα θέλει να κάνει μια καλή χρονιά με τον Ολυμπιακό και από εκεί και πέρα να δει τι μπορεί να κάνει. Έτσι. Να δει τι θα του φέρει το επόμενο καλοκαίρι. Κοίτα, Δημήτρη, λοιπόν, στην Ευρώπη Μπλάτ σχεδόν τα κάνει όλα. Έτσι, δηλαδή πρωταθλητής της Ευρώπης με τη Ρωσία, με τη Μακάμπη τα πήρε. Στον Άρη τον περίεργο ήρθε, πέρασε και 5 μήνες από τον Άρη από εδώ. Έτσι που ήταν μια νομίζω, για τον Άρη περίεργη χρονιά. Τρομακτική επιτυχία. Ναι, σίγουρα. Το ότι ήρθε τον Μπλάτ εκείνη την εποχή, σε εκείνον τον Άρη τον προβληματικό που ήδη είχε μπει σε μια διαδικασία χρεοκοπίας τα οικονομικής και με τα αγωνιστικά προβλήματα που είχε, ήταν τεράστια επιτυχία που ήρθε αυτός ο προπονητής εδώ. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι όταν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, όταν κυκλοφόρησε έτσι δειλά-δειλά η φήμη από τη Θεσσαλονίκη, από τους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, ότι υπάρχει μια πιθανότητα ο Μπλάτ να έχει ανοίξει δίωδο επικοινωνίας με τον Άρη, είχα πάρει τότε το Γιάννη το Δαμιανίδη τηλέφωνο, αμφισβητώντας όχι. Δηλαδή δεν παίρναγε καν από το μυαλό μου η πιθανότητα ότι ο Μπλάτ, έστω και αν ήταν ελεύθερος και ήταν εκτός, δεν είχε ομάδα εκείνη δεν τη είχε στιγμή. Ομάδα, ναι. Ναι. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να τον προσελκύσει ο Άρης, και πραγματικά ήταν τρομακτική έκπληξη ότι για 5 μήνες ήρθε. Και μάλιστα οι πληροφορίες μου τότε, αν θυμάμαι καλά, λένε ότι του άρεσε η Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Πέρασε πάρα πολύ καλά. Και ότι
Αν ο Άρης είχε την οικονομική δυνατότητα, γιατί όντως δεν είχε την οικονομική δυνατότητα ο Άρης τότε, το συζήταγε να καθίσει ακόμη ένα χρόνο. Ναι, αν ήταν καλά, γιατί πραγματικά αυτό που λες είναι αλήθεια, ότι ο Μπλατ λάτρεψε την πόλη και τον κόσμο, παρότι αγωνιστικά είχε πολλούς μπελάδες στο μυαλό του, δηλαδή τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, αλλά δεν ήταν δικιά του δουλειά, γιατί ήρθε στη μέση της χρονιάς, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τον πείσει. Και όταν πηγαίνει σε μια ομάδα εντός και εκτός εισαγωγικών προβληματική, είναι λογικό ότι τα προβλήματα των προηγούμενων ή τα λάθη των προηγούμενων ή όσα φέρνει η ανέχεια οικονομική θα τα πληρώσει αυτός που έρχεται. Έτσι. Και θυμάμαι είναι λογικό αυτό. Έτσι, σωστό. Και θυμάμαι το καλοκαίρι όταν τελείωσε η χρονιά, ο Άρης τον έκανε μια κουβέντα πολύ δειλά. Μόλις μπήκε τότε η Μακάμπη, γιατί μετά είχε πάει στη Μακάμπη, μόλις μπήκε η Μακάμπη στο παιχνίδι, ο Άρης δεν μπορούσε να ακολουθήσει φυσικά σε εκείνο το επίπεδο. Εντάξει, ναι, ήταν τα μεγέθη δικά κάπου, ναι, τέλος. Αλλά πάντα δηλαδή, να σου πει κάτι, εγώ από την εμπειρία μου, όσες φορές τον έχω συναντήσει μετά, είτε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μεγάλη, στο παγκόσμιο του 10 και σε άλλα που τον έχω συναντήσει και άλλοι συνάδελφοι, όλο μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την πόλη μας. Του άρεσε πάρα πολύ εδώ. Και νομίζω και πάλι που θα έρθει εδώ, πάλι το ίδιο θα κάνει. Δηλαδή και θα χειροκροτηθεί, πιστεύω εγώ. Τουλάχιστον ναι, εντάξει, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο να μην χειροκροτηθεί, ναι, γιατί. Αλλά... το πέρασμά του από τον Άρη ήταν καλό, δηλαδή με τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, της εποχής, του συλλόγου, των προβλημάτων και όλα αυτά, ο Μπλατ πρόσφερε αυτό που μπορούσε να προσφέρει, ίσως και κάτι παραπάνω από αυτό που πραγματικά οι συνθήκες οι τότε επέβαλαν. Εντάξει. Ήταν όντως ο Άρης, είχε αρχίσει μια φθήνουσα πορεία. Ήταν η πορεία που οδήγησε στο πρώτο μπαν, στην πρώτη εποχή των μπαν και των... Ναι. Τον περίεργο καταστάσεων. Εντάξει, πάντως σήμερα είναι χαρούμενη μέρα για τον Άρη, διότι κατάφερε, αν και τον μπαν δεν έχει σβήσει ακόμη από τη FIBA, να εξασφαλίσει και νομίζω ότι αυτό δείχνει και ότι θα σβήσει και τον μπαν κάποια στιγμή, διότι δεν καλεί μια ομάδα. Προφανώς, ναι, προφανώς. Και εμείς αυτό περιμένουμε. Αυτό λέει η κοινή λογική, ότι η FIBA δεν καλεί μια ομάδα να παίξει έστω και στον πρώτο προκριματικό γύρο με μπαν. Έτσι, δηλαδή. Νομίζω απλή, το έχει κάνει, ναι, το έχει κάνει παλιά νομίζω με τις Αλγκύρες που είχε μια τέτοια πάλι περίεργη ιστορία και, την, και έπαιζε. Ναι, εντάξει, πάντως αλλά... προφανώς είναι σε μια συζήτηση. Σωστό, για ναι. να βρεθεί μια λύση στο όλο θέμα. Αυτό καταλαβαίνω και αυτό μου λένε και οι πηγές μου στη FIBA, ότι υπάρχει εδώ και αρκετές μέρες μια έτσι αυξανόμενη, ας πούμε, επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών για να βρεθεί μια άκρη, να δει ο Άρης πώς θα βγει από τον μπαν. Πάντως, ούτως ή άλλως το γεγονός ότι τον αποδέχεται η FIBA με τις σημερινές συνθήκες, ανεξάρτητα τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή είδηση για τον Άρη και νομίζω ότι θα του δώσει και μία παραπάνω όθηση στο φετινό του καλοκαίρι. Εντάξει, θα είναι δύσκολο, θα έχει να περάσει τρεις προγραμματικούς γύρους για να μπει σε όμιλο, δεν θα είναι εύκολο, δεν θα είναι καθόλου εύκολο, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του, κακά τα ψέματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι και μόνο η προοπτική του ότι θα παίξει ξανά στην Ευρώπη είναι για τη σημερινή κατάσταση του Άρη πάρα πολύ ενθαρρυντική. Mm-hmm. Ναι, ξέρεις, Δημήτρη, συμφωνώ σε αυτό που λες. Εγώ απλά πριν ανέφερα και από την οικονομική πλευρά της κατάστασης, γιατί τα οικονομικά είναι το βασικό, ότι αν έμπαινε στους ομίλους σίγουρα θα ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί θα έχεις κάποια χρήματα εξασφαλισμένα, κάποια παιχνίδια εξασφαλισμένα. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω η FIBA δεν καλύπτει ταξίδια και τέτοια αυτή τη διοργάνωση στα προκριματικά. Όχι, δεν καλύπτει. Τα πληρώνει ο Άρης, δηλαδή. Θα χρειαστεί να πληρώσει ο Άρης, εντάξει, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά από το να είναι περιορισμένος μέσα στα σύνορα. Ναι, νομίζω ότι θέμα, ναι. δεν είναι και το καλύτερο δυνατό για τον Άρη και για την ιστορία του και να είναι, ας πούμε, και όχι μόνο περιορισμένος, να είναι και στιγματισμένος με την όλη ιστορία που συνοδεύει την αδυναμία του να πάρει παίκτες και όλα τα σχετικά. Ναι, είναι δύσκολο. Εγώ πάντως το βλέπω μια, εντάξει, ανεξάρτητα από το πιθανό κόστος αυτών των ταξιδιών που δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτή τη στιγμή και το ξέρουν οι άνθρωποι του προφανώς, νομίζω ότι είναι θετικό μήνυμα για τον Άρη. Ναι, γιατί είμαι αισιόδης της άποψης και το έχω ξαναπεί και το έχω γράψει, το έχω πει κατ' επανάληψη, ότι εντάξει, ωραία, καλά είναι όλα αυτά που έκανε η ΑΕΚ πέρσι και πολύ καλοδεχούμενα για την άνοδο του επίπεδου του ελληνικού μπάσκετ και για να σπάσει κάπως, κάποτε, κάπου, με κάποιον τρόπο το δίπολο. Ναι. Δεν ξέρω πότε, πώς και γιατί θα συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει η άνοδος της ΑΕΚ είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα ότι μπορεί να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Όχι να τρελαθούμε ότι ξαφνικά άλλαξαν όλα, αλλά ότι τέλος πάντων θα υπάρξει μια δύναμη τρίτη, ας πούμε, αλλά εγώ πιστεύω ότι για η επανάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, η επόμενη επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ξεκινήσει από πουθενά άλλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή μόνο αν έχουμε μια πραγματική ανάσταση του Άρη και του ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει ο ΠΑΟΚ κάνει
πάντα καλές πορείες, πάντα είναι στο προσκήνιο. Αλλά με ένα ταβάνι συγκεκριμένο. Ναι, αλλά ακριβώς αυτό που λες. Έχει ένα ταβάνι οικονομικό, έχει ένα ταβάνι που δεν μπορεί να το, εύκολα να το προσπεράσεις. Απόδειξη από όσο ξέρω ότι και φέτος που η Ευρωλίγκα, η Ούλε Μπομπερτομέου ήθελαν μια ελληνική ομάδα στο EuroCup, δεν μπόρεσαν στην πραγματικότητα να πείσουν καμία από τις πιθανές ομάδες να παίξουν, διότι τα όρια τους τα οικονομικά δεν φτάνουν για τον ανταγωνισμό του EuroCup. Ναι, αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα, το να λέμε διαφορετικά πράγματα δεν βοηθάει κανέναν. Αλλά πιστεύω ότι αν κάποια μέρα θέλουμε να μιλάμε για άνοδο του επίπεδου, του ταπεινού επίπεδου του ελληνικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, μόνο μέσω της βελτίωσης της ανόδου και της οικονομικής ευμάρειας του Άρη και του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβούν αυτά. Εσείς εκεί ζείτε, τα ξέρετε καλύτερα. Πιο πιθανό είναι στον ΠΑΟΚ να γίνει κάτι που από, τουλάχιστον από οικονομικής πλευράς, από τα χρέη είναι καθαρός πλέον σε ναι, πολύ ο ΠΑΟΚ έχει βάλει μια τάξη. Είναι ο Άρης μια από τα ίδια. Δημήτρη, ο Άρης ξαναγέρισε εκεί που ήταν πριν το Λάσκαρη την εποχή και χειρότερα ακόμα. Εντάξει, κοίταξε να δεις όταν. Όταν ας πούμε, θα μου επιτρέψεις να πω εδώ ότι όταν πιστεύεις σήμερα σε μεσίες και δεν ψάχνεις. Σωστό. Και αποδέχεσαι αυτά που σου λένε, είναι πάρα πολύ λογικό ότι κάποια στιγμή θα σκάσει το πρόβλημα, θα σκάσει που λένε η ορολογιακή βόμβα στα χέρια σου. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης, λυπάμαι που το λέω ειλικρινά γιατί ακούσατε τις απόψεις μου, έτσι, ναι, τις ναι. είπα νωρίτερα, ναι. τι πιστεύω και τι εύχομαι σαν άνθρωπος του μπάσκετ. Έχω την εντύπωση ότι έρθει σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που τον παρέλαβε ο Λάσκαρης. Σίγουρα, τον συμφωνώ. Τον άφησε δηλαδή σε χειρότερη κατάσταση. Συμφωνώ, 100% συμφωνώ μαζί σου. Δεν θα μιλήσω για οικονομικά μεγέθη, δηλαδή δεν ξέρω αν το χρέος ήταν μικρότερο ή μεγαλύτερο, αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι του Άρη πολύ καλύτερα από εμάς, πριν ή τώρα. Εγώ θα πω ότι η εικόνα που είχε ο Άρης τότε με την εικόνα που έχει σήμερα, σήμερα είναι χειρότερη. Ναι, σε όλα τα επίπεδα. Είτε θες το αγωνιστικό, ναι. το οργανωτικό, η έξοδη μαρτυρία που λέμε, η κατάσταση στην ομάδα, στα γραφεία, παντού όλα είναι χειρότερα. Ναι, ναι δηλαδή θέλω να πω ότι η διετία αυτή, η διετία περίπου που ήταν, τόσο ήταν, τον πήγε πιο πίσω τον Άρη, δεν τον πήγε μπροστά. Ναι, είναι μια αλήθεια. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά μεγάλη ευθύνη έχουν αυτοί που κάποια στιγμή άρχισαν να καταλαβαίνουν τι γινόταν, γιατί κάποια στιγμή άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι συμβαίνει, έτσι. Ναι. Δεν είναι ότι συνελήφθησαν όλοι εξαπίνης, ξαφνικά να προεξύπνησαν ας πούμε και βρήκαν τον Άρη μισοκατεστραμμένο. Φυσικά και όχι. Έτσι. Να είμαστε ειλικρινείς όταν μιλάμε τουλάχιστον δημόσια. Ναι, 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 συμφωνώ. Από και δεν έκαναν τίποτε τη στιγμή που έπρεπε να κάνουν. Έτσι. Από την σχεδόν από το μισό της περασμένης, όχι αυτής που τελείωσε της χρονιάς, της περασμένης χρονιάς άρχισαν να φέρουν τα προβλήματα, τα μεγάλα. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν γιατί και εγώ χρονικά κάπου εκεί το εντοπίζω. Ναι, το καλοκαίρι ήταν που άφησαν... έγινε ό,τι έγινε που η κατάσταση για μένα το καλοκαίρι άρχισε να ξεφεύγει τελείως. Ναι, τελείως. Και άφησαν μια κατάσταση να εκφυλιστεί. Έτσι. Και να οδηγηθεί μια ομάδα που δεν πρέπει να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Ξέρεις, εντάξει, λέτε, είπατε προηγουμένως, ευχαριστώ δηλαδή καταρχήν το έμπειρος που λέτε και παλιός. Παλιός είσαι. Εγώ επειδή έχω την ιδιαιτερότητα, δεν παίρνει αυτό λόγο τώρα, θα το πω γιατί έχει σχέση με τον Άρη αυτό. Είχα την ιδιαιτερότητα να μείνω υπηρετώντας τη διδιά μου 10 μήνες στη Θεσσαλονίκη στα μέσα της δεκαετίας του 80. Έχω να πω ότι αν έμαθα κάτι από μπάσκετ, δεν ξέρω αν έχω μάθει πολλά ή λίγα, εν πάση περιπτώσει ό,τι έχω μάθει, το μεγαλύτερο ποσοστό το οφείλω σε εκείνους τους 10 μήνες. Δηλαδή ότι η Θεσσαλονίκη τότε ήταν το απόλυτο σχολείο. Ναι, όταν ασχολιώσουν με οποιαδήποτε μορφή με τον μπάσκετ, ό,τι και αν έκανες, με οποιαδήποτε ιδιότητα. Ναι. Το λέω δηλαδή με κάθε ειλικρίνεια ότι εκείνοι οι 10 μήνες που παρακολουθούσα από πολύ κοντά το τι συνέβαινε στην πόλη, γιατί ήμουνα εκεί και προφανώς επειδή ήδη ήμουν επαγγελματία στο χώρο, αναγκαστικά δεν το λέω με κακή τέτοια, ναι. εκεί ήμουνα, εκεί ζούσα. Παρακολουθούσα από πολύ κοντά εκ του συνέγγιση τα πράγματα και ήταν σχολείο τότε η Θεσσαλονίκη. Για αυτούς ήταν πολύ μακριά ας πούμε το επίπεδο της από τα δεδομένα του υπόλοιπου ελληνικού μπάσκετ. Πολύ πιο ψηλά. Και γι' αυτό με πονάει η κατάσταση των Άρη. Ξέρεις δηλαδή συναισθηματικά δεν είμαι ούτε ο φίλαθλος του Άρη, ούτε ο παδός του, ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή συνδέθηκε με τα χρόνια τα καλά τα δικά μας και τα νεανικά
Ο Άρης, όπως και πολλών Ελλήνων που δεν είναι επαγγελματίες στον χώρο του μπάσκετ, πονάει να βλέπεις αυτή την ομάδα τώρα να μην μπορεί να κάνει μια μεταγραφή, να μην ξέρει το μέλλον της, να μην έχει αύριο, να ακούς τώρα γύρω-γύρω στις μπασκετικές συζητήσεις. Για μένα είναι αδιανόητο. Δεν το μεταφέρω την δική μου άποψη. Είναι εντελώς έξω από τη λογική μου, αλλά το ακούω ότι είναι το πρώτο φαβορί να πέσει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, φεύγει το μυαλό σου, ας πούμε. Και... δηλαδή, δεν μπορείς να το πιστέψεις αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν λέω ότι θα γίνει, έτσι. Δεν προεξοφλώ κάτι, ούτε προαναγγέλλω κάτι προς Θεού. Απλά λέω ότι μιλάς με ανθρώπους του μπάσκετ, ας πούμε, και σου λένε θα κατέβει ο Άρης, θα παίξει ο Άρης, μήπως δεν παίξει ο Άρης, θα πέσει ο Άρης. Δηλαδή... είναι η όλη κατάσταση, αυτή όλη η ιστορία από εδώ και 1,5 χρόνο, που παρότι είναι ο κ. Γκουλέρμος που ουσιαστικά πέτυχε το στόχο του, δηλαδή να σώσει την ομάδα να μην έχει αγωνιστικές περιπέτειες, γι' αυτό ήρθε ο άνθρωπος, ναι, τη χρονική στιγμή τη συγκεκριμένη και πλήρωσε κάποιους παίκτες για να μην διαλυθεί η ομάδα. Αλλά τα προβλήματα που έγινε να αντιμετωπίσει αυτά που άφησε ο Λάσκαρης είναι τεράστια. Δηλαδή, ναι, εντάξει. Προφανώς ο άνθρωπος παρέλαβε καμένη γη, δεν τον γνωρίζω προσωπικά, δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, δεν ξέρω πώς θα τραβήξει αυτή η ιστορία και τι μπορεί πραγματικά να κάνει. Δεν έχω γνώσει, πέραν του ότι ένας καλός δικηγόρος μέχρι εκεί είναι αυτά που ξέρω για τον κύριο Γουλιέλμο. Δεν μπορώ λοιπόν να μιλήσω για κάτι παραπάνω, αλλά και μόνο το γεγονός ότι βάζει το κεφάλι του στη λεμιτόμο αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα, ναι, γιατί βάζει το κεφάλι του στη λεμιτόμο. Αυτό είναι αλήθεια. Με ένα αποτέλεσμα ανεξακρίβωτο, αμφίβολο, άγνωστο. Εντάξει, είναι αν μη τι άλλο, εκεί που δεν πήγαινε κανείς να λάβει αυτή την ομάδα, μπήκε αυτός μπροστά. Μακάρι ο άνθρωπος να ξέρει ακριβώς τι κάνει. Μακάρι, ναι. Αυτό είναι. Ξέρω, δηλαδή, δεν θέλω να αυτό το λέω να μην παρεξηγηθώ, γιατί μιλάω σε σταθμό της Θεσσαλονίκης, να μην ακουστεί αυτό που λέω αρνητικά, έτσι, ότι μακάρι ο άνθρωπος να ξέρει ακριβώς τα βήματα που έχει να κάνει, που βαδίζει, που βρίσκεται. Mm-hmm. Να μην βρεθεί προοδυνηρών εκπλήξεων, δηλαδή, ακριβώς, κάποια στιγμή. Μη σκάσει χειροβοβίδα στα χέρια του. Ναι, γιατί είναι αδικία, όχι άλλο λόγο. Ναι, γιατί δηλαδή, ο καθήλυν υπεύθυνος για όλη αυτή την κατάσταση, μάλλον οι καθήλυν υπεύθυνοι όλοι για όλη την κατάσταση. Άλλοι πίνουν μπύρες σε μια παραλία, άλλοι κάνουν bike mounting. Καταλάβες, και δεν έχουν τίποτα να κάνουν, ας πούμε, και δεν τους πειράζει κανείς. Ναι, το λέω αυτό γιατί ο αδελφός του ιδιοκτήτης, ας πούμε, ανεβάζει βιντεάκια που κάνει ποδήλατο στα βουνά. Έτσι λέγεται, mountain bike. Πώς το λένε. Καλά κάνει, εντάξει, αφού δεν έχει καμία κύρωση για το ότι έφτασε αυτήν την ομάδα σε αυτό το σημείο και βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος να τον βγάλει από το αδιέξοδο και να τον σώσει εισαγωγικά και να τον πει δώσε μου τον Άρη το χρεοκοπημένο και τον Άρη που είναι 13ος να τον πάρω εγώ και όλα καλά, έτσι. Και όπως λέει και το ρεπορτάζ, του έδωσε και λεφτά κιόλας, έτσι. Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι οι εξελίξεις αυτές όλες έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί από τη στιγμή που άρχισαν να φαίνονται κάποια πολύ ορατά σύννεφα. Ενδείξεις, δεν θα πω αποδείξεις, διότι ήταν και υποθέσεις δικαστηρίων και όλα αυτά που δεν ξέρουμε ακριβώς την αλήθεια ή το ψέμα. Πάντως, όταν ακούς τέτοιου είδους πράγματα και αρχίζουν και σκεπάζουν μια ομάδα, εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Έτσι. Χάθηκε αυτός ο 1,5 χρόνος περίπου που είπατε, αν δεν είναι 1,5 είναι ένα σίγουρα. Ένα σίγουρα. Που ήταν πολύτιμος για τον Άρη και τον έφερε πάρα πολύ πίσω. Νομίζω, για να κλείσουμε το κομμάτι, νομίζω ότι πολύτιμος χρόνος χάθηκε, γιατί είχαμε την έλευση του Γιαννάκη. Ο κόσμος πίστεψε πάρα πολύ στο Γιαννάκη, πραγματικά. Και ναι, ο coach, νομίζω το έχω πει εγώ, το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ο coach δεν είναι ότι έχασε ο Άρης κάποια παιχνίδια με 30 ή 25 πόντους ή δεν έκανε καλή επίδοση στους ξένους. Για μένα το λάθος του coach ήταν ότι ασχολήθηκε με πράγματα πέρα από την προπονητική στον Άρη. Προσπάθησε να μπλεχτεί με πράγματα. Και αυτό, συγγνώμη, αυτό έδωσε χωρίς να το θέλω, Γιαννάκη, πιστεύω. Περίοδο χάρητο στο Λάσκαρε. Ναι, αυτό. Ενδεχόμενα νομιμοποίησε κάποια πράγματα, ναι, ο Γιαννάκης χωρίς να το θέλει ο ίδιος πραγματικά, αλλά αυτός είναι ο χαρακτήρας του Γιαννάκη. Ενδεχόμενα θα γίνω κακός λέγοντας αυτά τα πράγματα, αλλά έτσι είναι ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης. Παντού που πηγαίνει το παίρνει προσωπικά, που λένε, το θέμα. Ναι. Δηλαδή ήξερε, βεβαίως ήξερε που πηγαίνει, σε μεγάλο ποσοστό ήξερε. Ήξερε, εντάξει. Φαντάζομαι ότι και αυτός πάντως δεν τα ήξερε όλα. Όχι. Ήξερε κάποια. Φάνηκε ότι δεν τα ήξερε όλα. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Βρέθηκε λοιπόν σε έναν κικαιώνα ξαφνικά. Ενδεχόμενα δεν είχε προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο.
ήταν προετοιμασμένος για ένα μέρος από αυτά που είχε να αντιμετωπίσει και ήταν πολύ λογικό ότι από τη στιγμή που ο Άρης είχε ένδυα ανθρώπων, κυρίως ανθρώπων, να βγουν μπροστά, είναι και ο χαρακτήρας του Γιαννάκη τέτοιος. Ενδεχόμενα δεν είναι συμπαθής αυτή τη στιγμή μετά από μια τέτοια σεζόν σε πολλούς ανθρώπους του Άρη, αλλά έχω την αίσθηση ότι και αδικήθηκε και αδίκησε τον εαυτό του. Ναι, ακριβώς αυτό. Όχι, ας πούμε, δηλαδή, ο κόσμος πιστεύω ότι αυτό αντιλαμβάνεται, ότι αδικήθηκε μεν από την ομάδα ή από τη διοίκηση, αν θέλεις, αλλά και αυτό που λες, και αδίκησε και εδώ στον εαυτό του, γιατί το πήρε πολύ. Πώς να το πούμε τώρα, όχι πατριωτικά, δηλαδή. Δεν ξέρω, αυτό εδώ που λες που είναι ο χαρακτήρας του, έτσι. Ξέρεις κάτι, ο καθένας από εμάς είναι το σύνολο του χαρακτήρα μας και των λαθών μας, ας πούμε. Αυτό είναι έτσι πραγματικότητα, έτσι. Σωστό. Δεν είναι ο Γιαννάκης, όλοι μας έτσι είμαστε. Οπότε αυτή η συζήτηση που κάνουμε δεν αποδεικνύει τίποτε παραπάνω από το αυτονόητο, ότι ο Γιαννάκης έτσι ήταν. Δηλαδή και στην Εθνική και στον Ολυμπιακό και όπου είχε δουλέψει, ήθελε πάντα να είναι αυτός που είναι μπροστά, ο κυματοθράφστης, αυτός που τα παίρνει όλα πάνω του. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή η ιστορία τον ξεπερνούσε όμως. Ναι, ναι, αυτό είναι. Τον ξεπερνούσε κατά πολύ δηλαδή. Δεν είναι θέμα ο Γιαννάκης, δεν είναι το μέγεθος του Γιαννάκη έφτανε. Έχω την αίσθηση ότι όποιος κι αν ήταν εκεί, δηλαδή, τα τράβηξε σε ένα μεγάλο ποσοστό και ο Πρίφτης ένα χρόνο πριν. Ναι. Νομίζω ότι ο μόνος που ενδεχόμενα λόγω χαρακτήρα είναι ενδεδειγμένος αυτή τη στιγμή για την κατάσταση του Άρη είναι ο Αγγέλου. Γιατί είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του και η λογική του Βαγγέλη, ο οποίος ίσως είναι ένας από τους ανθρώπους που επηρεάζεται σε πολύ μικρότερο βαθμό και ποσοστό από αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Όχι ότι δεν ασχολείται, έτσι μην παρεξηγηθώ. Ασχολείται, ναι, ασχολείται πάρα πολύ. Ακούει πουθενά και ο Αγγέλου και νομίζω ότι λέω τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος, δηλαδή είναι σε μια μόνιμη κατάσταση άγνοιας κινδύνου ο Βαγγέλης, ας πούμε. Ναι, αυτό. Δηλαδή και μπορεί αυτό να είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβαίνει στον Άρη αυτή τη στιγμή. Ένα τέτοιο, δηλαδή ο Άρης δεν θέλει ακριβώς τώρα στη φάση που είναι απλά έναν καλό προπονητή που είναι ο Αγγέλου. Θέλει και έναν άνθρωπο που να είναι και λίγο πυροσβέστης και λίγο... λίγο ταλιμπάν. Αυτό που λέμε στο δικό μου κόσμο, δηλαδή... Ο Βαγγέλης είναι όλα αυτά τα πράγματα λόγω χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα γονατίσει, ας πούμε, από την πίεση που θα αντιμετωπίσει και θα το πάρει προσωπικά και θα προσπαθήσει να κάνει πράγματα που είναι έξω ίσως από το πραγματικό του DNA. Νομίζω ότι σαν προπονητής, πέρα από την επαρκιά του, για την οποία εντάξει σαφώς και δεν μπορώ να εκφέρω, ας πούμε, οποιαδήποτε περί του αντιθέτου άποψη, γιατί τον θεωρώ πάρα πάρα πολύ καλό προπονητή τον Βαγγέλη. Είχα την τύχη να, λόγω των μεταδόσεων στην Ευρωλίγκα και των ταξιδιών που κάνουμε για αυτές τις μεταδόσεις και ζώντας μέσα στις αποστολές και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, για όλους τους προπονητές που έχουν περάσει από αυτές τις ομάδες, να έχω πολύ κοντινή άποψη και σχηματοποιημένη άποψη μέσα στο μυαλό μου. Ο Βαγγέλης είναι εξαιρετικός προπονητής, είναι καταπληκτικός προπονητής. Εντάξει, πρέπει να βάλει λίγο το θυμικό του σε τάξη. Ναι. Να βάζει εκεί τη σταυρόσουπα, πώς το είπε την άλλη φορά. Πώς το είπε την άλλη φορά. Σταυρόσουπα, ναι. Ναι, να αυξάνει λίγο τις δόσεις της σταυρόσουπας. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ καλός προπονητής και πιστεύω ότι στον Άρη, δεν ξέρω τι αντιστοιχεί στον Άρη που θα δούμε του χρόνου, τη νέα χρονιά, τη νέα σεζόν, θα δώσει και κάτι παραπάνω από αυτό που του αντιστοιχεί. Λίγο παραπάνω. Μακάρι. Δεν ξέρω να έχει, πόσο εγώ, παραπάνω μπορεί να είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι άμα έχει τη βοήθεια που πρέπει από τους υπόλοιπους, δηλαδή εννοώ διοίκηση και όλο αυτό το κατάσταση, να μπορέσει λίγο να φτιάξει κάποια πράγματα, νομίζω ότι θα δούμε ένα διαφορετικό Άρη του χρόνου. Δηλαδή τον είδαμε τους άλλους και λίγο στο τέλος, όσο μπόρεσε να κάνει κάποια πράγματα ο Αγγέλου στο τέλος χρονιάς του Άρη. Πάντως το σίγουρο είναι που μπορώ να σας το υπογράψω, γνωρίζοντας τον coach Αγγέλου, είναι ότι ο Άρης θα παίξει καλύτερο μπάσκετ από αυτό που προφανώς θα περιμένει κάποιος από το ρόστερ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν βαθμολογήσει κάποιος το πιθανό ρόστερ του Άρη με ένα βαθμό, αν ας πούμε βαθμολογήσει με 5 το ρόστερ, λέω ότι είχε ένα νούμερο, ο Άρης θα παίξει 6. Mm-hmm. Αντίστοιχα λοιπόν θα είναι και όποια αξιολόγηση κάνει κάποιος στο ρόστερ του Άρη για την επόμενη χρονιά. Θα παίξει καλύτερα από αυτό που του αντιστοιχεί. Mm-hmm. Ή από αυτό που περιμένουμε, τέλος πάντων. Έτσι.
Δημήτρης... Τώρα, αν αυτό φτάνει, δεν φτάνει, μην με ρωτάτε. Θα φάνει. Θα δείξει στο χειροκρότημα που λένε. Επειδή το πήγαμε στις ομάδες κάτω από τους δύο, στην ΑΕΚ υπάρχει πληροφορία ότι το μπάνκι είναι τελειωμένο. Γιατί και αν είναι, ναι, τελειωμένο, αν είναι τελειωμένο, προφανώς και είναι και για την ΑΕΚ μια καινούργια συνθήκη, έτσι δεν είναι? Ναι, μια συνθήκη η οποία δεν. Ειλικρινά είναι μια κίνηση που δείχνει ότι η ΑΕΚ. Εντάξει, όλα καλά, έχει έναν πρόεδρο ο οποίος έχει ένα όραμα, βάζει τα λεφτά του, είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο Μάκης Αγγελόπουλος. Τα βγάζει πέρα σε περίεργες συνθήκες, παρέλαβε την ΑΕΚ από το fast food που λέει και ο ίδιος και την έφτασε να πάρει το Champions League. Αλλά έχω την εντύπωση ότι στην ΑΕΚ λείπει το πλάνο, λείπει η φιλοσοφία. Λείπει, όχι το όραμα το έχει, τον πρόεδρο τον έχει, αλλά λείπει το τι θέλει να κάνει. Φέρνει έναν προπονητή ο οποίος είχε και πέρσι τις παλινοδίες, ανεξάρτητα πώς τελείωσε και πώς της πήγε η χρονιά που ήταν ονειρεμένη για την ΑΕΚ, γιατί για μένα η ΑΕΚ είναι η πιο πετυχημένη ελληνική ομάδα της περσινής χρονιάς. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι πήρε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός ή αν το έπαιρνε ο Ολυμπιακός αντίστοιχα στους τελικούς δεν θα ήταν. Είναι αναμενόμενο, δεν είναι επιτυχία. Ναι, ναι. Το κύπελλο της ΑΕΚ... Η ΑΕΚ έκανε μια τρομακτική υπέρβαση. Κέρδισε και τους δύο, έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Αλλά το θέμα είναι τι ακριβώς θέλει να κάνει η ΑΕΚ. Το οποίο ομολογώ ότι δεν το έχω καταλάβει. Ναι. Δηλαδή, μάζεψε πάρα πολλά νέα παιδιά, έκανε ένα πεδομάζωμα. Φαινόταν ότι πάει να δημιουργήσει έναν μελλοντικό ελληνικό πυρήνα. Ακούω τώρα ότι μετά την επιτυχία της περασμένης χρονιάς, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά δεν θα τα κρατήσει. Θα τα αφήσει. Προσπαθεί να χτίσει, αλλά παρότι επαναλαμβάνω είναι αξιοζήλευτος ο τρόπος που την έχει βοηθήσει ο Μάκης Αγγελόπουλος, είναι φανερό ότι και αυτός έχει ένα οικονομικό ταβάνι. Ότι δεν είναι δηλαδή ο πρόεδρος ο οποίος θα φτιάξει έναν προϋπολογισμό 10-12 εκατομμυρίων, λέω ένα νούμερο όχι παράλογο, ένα νούμερο που σου αρκεί να φτάσει σε επίπεδα Ευρωλίγκα ή σε επίπεδα να είσαι ανταγωνιστικός για τον τίτλο. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ή δεν έχει τη δυνατότητα η σημερινή ΑΕΚ να το υποστηρίξει αυτό. Από την άλλη, μάζεψε τους νέους, δεν πήρε κανένας από αυτούς ευκαιρίες. Η ΑΕΚ έδωσε αγώνα πριν από μερικά χρόνια να κλείσει το μεγαλύτερο ταλέντο της ηλικίας του τότε στο ελληνικό μπάσκετ, το Μωραΐτη, και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπήρχαν στην ηλικία του όταν ήταν 16 χρονών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και ο Μωραΐτης δεν κατάφερε να παίξει την ΑΕΚ. Έληξε το συμβόλαιό του, θα φύγει. Η ΑΕΚ τον πλήρωσε και τον πλήρωσε αδρά αυτά τα χρόνια για την ηλικία του. Καλά, για την προσφορά του τον πλήρωσε όχι αδρά, τον πλήρωσε μυθικά. Ναι. Γιατί δεν έπαιξε ο άνθρωπος. Δεν έπαιξε. Και κανένας προπονητής από όσους πέρασαν δεν βρήκε χρόνο, δεν βρήκε ρόλο για να αξιοποιήσει ένα παιδί που αποδεδειγμένα δεν ξέρω αν είναι ακόμη. Ήταν, θα δείξει αν είναι, αν ας πούμε διασωθεί από αυτό το τιτανικό και μπορέσει να παίξει μπάσκετ το παιδί, μπράβο του, ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο της ηλικίας του. Μου μοιάζει η ΑΕΚ ότι ναι μεν έχει την πρόθεση που λέμε, αλλά δεν έχει τον τρόπο. Ναι. Γιατί, πήρε δύο τίτλους πέρσι. Πρακτικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπάρει δύο τίτλους την επόμενη χρονιά. Σωστό. Δύο τίτλους ανεξήγητους μπασκετικά, με βάση το ότι βλέπουμε όλη τη χρονιά. Ναι, πέραν του μεταφυσικού μπασκετικού του πράγματος, ας πούμε, στο οποίο έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, ότι η εικόνα της δηλαδή, ακόμη και όταν πήρε τους τίτλους, με εξαίρεση ίσως το Final Four της Αθήνας και τον τελικό που ήταν καταπληκτική. Όντως, ο τελικό ήταν καταπληκτικό. Στους δύο τελικούς ήταν πάρα πολύ καλή. Και του κυπέλου και του Champions League. Δεν σου έβγαζε το συμπέρασμα ότι αυτή η ομάδα είναι για τέτοια πράγματα. Ναι. Εγώ μιλάγα και με τους παίχτες της στη διάρκεια της σεζόν. Εντάξει, μαγκωμένοι ήταν. Δηλαδή, μία σου λέει παίζουμε, δύο δεν παίζουμε. Ναι. Μία παίζουμε καλά, δύο δεν παίζουμε καλά. Δύο φορές παίζουμε καλά, μία δεν παίζουμε καλά. Ναι. Στο μισό-μισό έβγαινε η σούμα. Mm-hmm. Δηλαδή, στο 50-50 πήγαινε το πράγμα. Ναι. Και παρόλα αυτά κατάφερε τις σωστές στιγμές της σεζόν να παίξει καλά. Δεν ξέρω αν μπορεί να το επαναλάβει αυτό το πράγμα. Καταρχήν, εντάξει, δεν ξέρουμε καν το ρόστερ της, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρουμε τίποτε για την ΑΕΚ της επόμενης χρονιάς. Από σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά να μετράει. Πήρε έναν προπονητή που ναι μεν έχει κάποια εμπειρία αρκετά μεγάλη από την Ευρώπη, από το Ιταλικό μπάσκετ, έχει δουλέψει και εκτός Ιταλίας, από τους προπονητές που
ήταν εξαγώγημη για το ιταλικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, ο οποίος δεν έχει όμως συγκεκριμένη ταυτότητα. Δηλαδή, δεν είναι ο προπονητής που τον παίρνεις και του λες πάρε τους νέους παίχτες και προχώρα και εγώ σε στηρίζω και πήγαινε. Επίσης, δεν είναι ο προπονητής οψημένος στον πρωταθλητισμό. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι κάτι ενδιάμεσο. Mm-hmm. Είναι ένας καλός προπονητής, ο οποίος θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι σχέση έχει με την ελληνική πραγματικότητα, πόσο καλή, κοντινή ή μακρινή σχέση έχει με τα δικά μας πράγματα και πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί και κυρίως θα συγκριθεί με την ομάδα, δηλαδή ό,τι κάνει η ΑΕΚ φέτος θα έχει το συγκρίσιμο μέγεθος της προηγούμενης χρονιάς. Είναι... Της ομάδας των δύο κυπέλων αν με εννοείται, έτσι. Ναι, είναι άδικο, φυσικά, είναι άδικο να γίνει αυτό γιατί όπως είπες, ναι, δεν μπορεί να το κάνει. Άδικο ή όχι, okay, ο κόσμος έχει ένα δικό του κριτήριο, ναι, το οποίο εντάξει εμείς το βλέπουμε αλλιώς, το συζητάμε αλλιώς, είμαστε αλλιώς γιατί έχουμε άλλη νοοτροπία, λόγω της δουλειάς μας, λόγω των εμπειριών μας, λόγω αν θέλεις του τι έχει ο καθένας για τον μπάσκετ στο μυαλό του, αλλά ο κόσμος είναι αλλιώς, όπως και να το κάνουμε. Έτσι. Ο κόσμος θέλει νίκες. Ο κόσμος θα λέει πέρσι πήραμε το κύπελο, πήραμε και το Champions League. Τώρα πώς, πού, γιατί. Δεν το εξετάζει αυτό. Ναι, δεν καθένας νομίζει να τα κουβεντιάζουμε. Ναι, δεν παίρνει τη λογική να το εξετάσει αναλυτικά. Ναι, σου λέει το αποτέλεσμα, πήρα δύο τίτλους, θέλω του χρόνου, θέλω πρωτάθλημα. Ναι, θέλω, μπράβο, θέλω να, αν όχι πρωτάθλημα, θέλω να μπω σφήνα στον Ολυμπιακό. Έτσι. Και στον Παναθηναϊκό. Γιατί, ακριβώς αυτό, γιατί φέτος με τους δύο τίτλους, εγώ κατάλαβα ότι ο αποκλεισμός της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ που ήταν καθαρός γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, δεν πήραξε κανένα στην ΑΕΚ, δηλαδή από τον κόσμο, δεν ασχολήθηκε κανείς. Ναι, γιατί. Πήρε δύο τίτλους, πολύ εντάξει, απλά είχε αδειάσει. Ναι, ένα μπράβο, ακριβώς. Του χρόνου ήταν. Ο κόσμος είχε αδειάσει και θέλει να σου πω και κάτι. Που ήταν δίκαιος, 100% η διαφορά των δύο ομάδων, ναι, φάνηκε από το πρώτο δεκάλεπτο του πρώτου αγώνα. Ναι. Ότι δηλαδή ποιος θα περάσει. Και δικαίως πέρασε ο ΠΑΟΚ διότι 9 φορές στις 10 στον μπάσκετ κερδίζει ο καλύτερος. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι. Αυτό λέει η αξιοκρατία του μπάσκετ. Και όχι μόνο δεν πειράξει κανέναν, δεν άνοιξε ρουθούνι, δηλαδή, ναι, 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 τίποτε, σαν να μην έγινε. Λες και η χρονιά είχε τελειώσει τη βραδιά που η ΑΕΚ πήρε το Champions League. Όπως λες και όλα τα υπόλοιπα ήταν απλά, ναι, έχουμε και κάποια παιχνίδια, να τα παίξουμε να τελειώνουμε. Ναι. Αυτό αποδείχτηκε τελικά, ναι, ότι όλη η χρονιά, γιατί για την ΑΕΚ, ναι, αυτό που είπες ήταν πετυχημένη, με δύο τρόπια που πήρε όπως τα πήρε, ενώ δεν φαινόταν αυτό, δηλαδή με βάση την πορεία της όλη τη χρονιά, δεν φαινόταν ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Το έκανε και νομίζω μετά ακόμα και ο, δηλαδή και ο Αγγελόπουλος, δεν τον ένοιαζε μετά, πιστεύω ότι και αυτό, ας πούμε, τι θα κάνεις στα ένα από μήνα τα πέντε χρόνια. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρω, ναι, αλλά το υποθέτω και εγώ με, ναι, σχετικά μεγάλη βεβαιότητα. Mm-hmm. Το θέμα πάντως, επαναλαμβάνω, ότι ναι, είναι θέμα φιλοσοφίας. Σωστά. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στον ΠΑΟΚ, για να, mm-hmm, επειδή υπάρχει και ο ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι μπασκετικοί. Είναι 100% μπασκετικοί. Ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες που δεν τις κρύβουν οι άνθρωποι του. Αυτές είναι. Έχουν όμως μια φιλοσοφία. Έχουν μια μπασκετική φιλοσοφία. Δηλαδή ξέρουν μέχρι που φτάνουν. Ξέρουν ότι δεν έχουν την πολυτέλεια, το μικρό τους μπάτζετ να το σπαταλήσουν σε λάθη. Δουλεύουν σωστά. Έχουν, δεν θα πω όραμα γιατί είναι μεγάλη κουβέντα το όραμα, έτσι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Το όραμα προϋποθέτει και χρήματα, νομίζω. Τους, έχουν στο μυαλό τους στόχους, mm-hmm, εφικτούς, λογικούς, πραγματικούς και με βάση αυτό χαράζουν την πορεία της κάθε χρονιάς. Και μέχρι τώρα το σχήμα αυτό το διοικητικό του ΠΑΟΚ έχει πετύχει διότι κακά τα ψέματα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι η ομάδα που ρίχνει λεφτά με το τσουβάλι στο μπάσκετ για να βγει τρίτος, ας πούμε. Ναι. Βγαίνει τρίτος με μικρότερα μπάτζετ από πολλές άλλες φιλόδοξες ομάδες. Κάνει αξιοπρεπείς ευρωπαϊκές πορείες και όλα αυτά με ένα πολύ περιορισμένο μπάτζετ. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι στο Champions League πρέπει να είχε μέσα στα 4-5 μικρότερα μπάτζετ της, ναι, διοργάνωσης, ναι, από, mm-hmm, τις ομάδες τουλάχιστον που ήταν στους ομίλους, mm-hmm, δεν ξέρω από αυτές που ήταν στον προκριματικό γύρο. Πρέπει να είχε μέσα στα 4-5 μικρότερα μπάτζετ. Εντάξει, δεν πήρε το Champions League προφανώς, γιατί δεν μπορούσε να το πάρει, ναι, το Champions, okay, League, γιατί το, ναι, η Μονακό, ας πούμε, η Μονακό είχε budget Ευρωλίγκα, ας πούμε, παράδειγμα. Ναι.
αλλά έφτασε μέχρι εκεί που πηγαίναν οι δυνάμεις του. Είναι μια ομάδα που δεν θα σε απογοητεύσει, υπό την έννοια θα πάει μέχρι εκεί που φτάνει. Τίμια, έντιμα, φιλότιμα που λένε. Ναι. Έχει, δηλαδή θεωρώ ότι αν έπαιρνε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αυτό είναι υπόθεση εργασίας. Ναι. Ναι. Και τους έθεσε έναν Αγγελόπουλο από πίσω. Δίπλα, ναι, δίπλα στον Αγγελόπουλο στην ΑΕΚ, με το μπάτζετ της ΑΕΚ, πιστεύω ότι θα βλέπαμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Να σου πω, δεν το μεταφέρεις εκεί πέρα στον κύριο Αγγελόπουλο. Ό,τι όταν έκανε την ΑΕΚ το έκανε. Εγώ το είπα στην ΑΕΚ μέσα από την κουβέντα. Δεν είναι δουλειά μου αυτή. Το έκανε, το έκανε ρε παιδί μου την ΑΕΚ. Εντάξει, τι να κάνει παραπάνω. Εξάλλου, αν πω ας πούμε, αν το ρίξω στη ΔΕΑ έστω και δημόσια, πέρα από την υποθετική του πράγματος κουβέντα που κάνουμε μεταξύ μας τώρα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αν το μεταφέρω ως ιδέα και ας πούμε ότι έχει ένα της χιλής να γίνει, δεν νομίζω ότι θα ήταν δίκαιο για τον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί ναι, οι άνθρωποι αυτοί είναι ταυτισμένοι με τον ΠΑΟΚ, αυτή η ομάδα των ανθρώπων είναι ταυτισμένη με τον ΠΑΟΚ, είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ, όχι σήμερα, πολλά χρόνια πριν, οπότε είναι μάλλον άδικο. Ο καθένας έχει εδώ, τα δικά του σημεία αναφοράς. Ναι, ας έρθει εδώ Αγγελόπουλος. Να χαραδεύει. Αν του πείτε ότι δικέφαλος ο ένας, δικέφαλος ο άλλος, δεν ξέρω, μπορεί να το πείτε. Μπορεί να ψηθεί. Είναι αυτό, Δημήτρη, είναι μια κατάρα εδώ στην πόλη, να μην μπορούμε να βρούμε έναν παράγοντα γενικά, αλλά το λέω αυτό, αλλά ειδικά στο μπάσκετ, να μην μπορούμε να βρούμε παράγοντα έτσι, ο οποίος να έχει μια οικονομική δυνατότητα και να είναι συνεπής. Δηλαδή, ένα χρόνο να μην πλύνει ένα μολάσκαρης πλήρως ένα χρόνο και μετά διαλυμένα όλα, κατάλαβες. Δηλαδή, όχι απλά δεν πλήρωνε, δηλαδή διαλυμένα τελείως όλα. Ναι. Παλιά ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, περάσαν κάποιοι οι οποίοι χρεώσαν τον ΠΑΟΚ του. Δηλαδή, αυτό που λες τώρα για τη διοίκηση Πρέλεβης ουσιαστικά, που κάνει τα τελευταία 5-6 χρόνια, νομίζω είναι τεράστια επιτυχία, το ότι κατάφερε χωρίς τα πολύ μεγάλα έσοδα, χωρίς τα πολλά εισιτήρια, χωρίς ειδικά τα πρώτα χρόνια τη βοήθεια Σαββίδη. Έτσι, γιατί με τα τελευταία χρόνια βοήθησε ο Σαββίδη. Στην αρχή δεν βοήθησε. Ναι. Να φτάσει μετά από κάποια χρόνια έχοντας αξιοπρεπίστατες χρονιές. Να είναι καθαρός από χρέη. Έτσι. Είναι τεράστιο επίτευγμα. Ναι, πάντως, είναι τεράστιο επίτευγμα. Πάντως να μου επιτραπεί να πω, και ας γίνω λίγο πικρόχολος, ότι για να φτάσει στο σημείο και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να βρούνε αυτό που λες και που το ψάχνουν όντως, έναν άνθρωπο δεν ανάγκη να είναι ο πιο πλούσιος Έλληνας. Όχι, να είναι ένας άνθρωπος όπως λες σοβαρός, μετρημένος, έτσι, να μπορεί να βάλει μια τάξη λίγο στα πράγματα, να βοηθήσει αν χρειαστεί οικονομικά σε καιρούς δύσκολους, γιατί βλέπουμε ότι ακόμη και οι οικογένειες που συντηρούν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό πολλές φορές βογκάνε, ας πούμε, έτσι, ναι, οικονομικά. Λογικό. Δεν είναι... είναι ακριβό σπορ το μπάσκετ, ακριβό χόμπι το μπάσκετ. Έτσι. Σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν το εξασκήσει, είναι ακριβό χόμπι το μπάσκετ για τους παράγοντες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να το λέμε και αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι το πρώτο πράγμα πάντως που η Θεσσαλονίκη έχει και είναι το νούμερο ένα στοιχείο για να ξεκινήσει κάτι και δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή, είναι η ενεργοποίηση ενός μπασκετικού κοινού. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει όταν έρχομαι για καμιά μετάδοση στη Θεσσαλονίκη, ότι όταν θα βγω το βράδυ βόλτα στην πόλη, ξέρω ότι υπάρχουν μπασκετικά στέκια, ξέρω ότι οι μπασκετικοί είναι μαζεμένοι κάπου και κουβεντιάζουν. Θα σταματάς στον δρόμο και θα σου λένε χιλιά δύο. Ναι, εντάξει, ναι, δεν πάντα υπάρχουν. Είναι καλό αυτό, είναι ωραίο, είναι ωραίο, είναι ωραίο αυτό. Ναι, ναι, όχι, εμένα πάντα μου αρέσει αυτό στη Θεσσαλονίκη. Και πάντα η Θεσσαλονίκη αυτό το έχει κρατήσει μέσα στα χρόνια. Έστω λίγο πιο μικρό από τις καλές μέρες δεκαετίας του 80 ή του 90, αλλά το έχει κρατήσει. Είναι κρίμα λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος που υπάρχει και ζει και αναπνέει, ας πούμε, στην πόλη, να μην πηγαίνει στο γήπεδο να βοηθήσει τις ομάδες μπάσκετ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι πηγαίνει γιατί κερδίζει η ομάδα. Η ομάδα προφανώς δεν τον έχει ανάγκη όταν κερδίζει. Η ομάδα τον έχει ανάγκη στα δύσκολα. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, δεν είναι αποκλειστικά το κίνητρο ότι πάει καλά μια ομάδα να πάμε όλοι. Μα τότε πάνε όλοι. Ναι. Όταν αγαπάς μια ομάδα, πας πρωτίστως όταν έχει πρόβλημα για να τη στηρίξεις. Και όχι μόνο όταν πηγαίνει καλά. Σαφώς και θα πας όταν πηγαίνει καλά και είναι η χαρά του φιλάθλου να πάει όταν η ομάδα του πηγαίνει καλά. Για μένα, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να παίζουν κάθε Σάββατο σε γεμάτα γήπεδα. Κάθε Σάββατο. Δεν έχουν δά και τα γήπεδα, τα χανία, ας πούμε, να μην μπορούν να γεμίσουν. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ με τη δυναμική και τον κόσμο που έχουν έπρεπε να παίζουν σε γεμάτα γήπεδα μπάσκετ κάθε φορά. Σε κάθε αγώνα. Όχι να περιμένει τώρα ο κόσμος να έρθει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός να παίξουν μεταξύ τους
ή η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, για να μισογεμίσει το γήπεδο, να το γεμίσει. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη όθηση που μπορεί να δοθεί σε αυτές τις ομάδες. Και οικονομικά, με κάποια παραπάνω έσοδα που προφανώς θα φέρει ο επιπλέον κόσμος, έτσι. Ναι. Χωρίς να ψάχνεις κατά ανάγκη ποιος θα τα βάλει από την τσέπη του τα λεφτά, μπορεί να τα βάλουν οι πολλοί από λίγα, και μετά να έρθει κάποιος να βοηθήσει και αυτός οικονομικά. Δηλαδή, okay, δεν υπάρχουν μεσίες σήμερα. Στην Ελλάδα ζούμε τις κρίσεις. Έτσι. 10 χρόνια κρίση έχουμε. 9. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τους βρούμε όλους τους μεσίες να έρθουν στο μπάσκετ, ας πούμε. Μακάρι να τους βρίσκαμε. Εγώ πρώτος θα τους χειροκροτούσα. Τους κανονικούς δηλαδή, αυτούς που είναι κανονικοί. Έτσι. Λέγω, ότι από μεσίες λοιπόν, έχουμε φάει, ναι. Έχουμε φάει μεσίες. Πρώτος θα τους χειροκροτούσα και θα τους καλοδεχόμαστε όλοι, διότι θα ανεβάζανε σαφώς το οικονομικό επίπεδο της ιστορίας, αλλά επειδή λοιπόν αυτό το παραμύθι τίνει να τελειώσει και δεν έχει και δράκο στο τέλος, λοιπόν, νομίζω ότι το να ενισχύσει ο κόσμος τις ομάδες του μπάσκετ είναι πολύ πιο εύκολο από το να ψάχνουμε τον ενδυνάμει σωτήρα, μεσία, εκατομμυριούχο, πολυεκατομμυριούχο που αποδεικνύεται παραμύθι για να βοηθήσει τις ομάδες. Και ο οποίος τελικά αποδεικνύεται ότι έχει μια προσωπική του ατζέντα που δεν ξέρουμε ποια είναι ή τη μαθαίνουμε με μεγάλη καθυστέρηση και δεν κάνει τίποτε. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να πάνε 5.000 Αριανοί στο Αλεξάνδριο και 8.000 Παοξίδες στην Πηλαία από το να ψάχνεις ποιος στη Θεσσαλονίκη έχει λεφτά να βάλει για να γίνει ο σωτήρας του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ναι. Έχω αδικό. Όχι, σωστό. Σωστό. Και ειδικά σε μια πόλη που αποδεδειγμένα με τρανές αποδείξεις, με απτές αποδείξεις ιστορικές, το μπάσκετ το αγαπάει. Δηλαδή, δεν λες πήγα ξαφνικά σε μια πόλη, να μην ονοματίσω μια πόλη της Ελλάδος που δεν έχει ξαναπαιχτεί μπάσκετ και λέω πηγαίνετε παιδιά στο γήπεδο, ας πούμε, να ενισχύσετε μια ομάδα. Η Θεσσαλονίκη είναι ταυτισμένη με μεγάλες μέρες και νύχτες του ελληνικού μπάσκετ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ συμφωνώ με το παράπονο σας να βρεθεί κάποιος κάποτε κάπου που να είναι φερέγγιος. Σύμφωνο. Ναι, να μην έχει τα πολλά τα λεφτά. Φερέγγιος να είναι. Εγώ αυτό. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου 100% με τη συλλογιστική σου. Δεν θα σου πω ποτέ ότι είναι λάθος. Αλλά η δική μου η συλλογιστική λέει ότι ας πάνε 5.000 Αριανοί κάθε Σάββατο στο Nick Gallis Hall και ας πάνε και άλλοι 8.000 Παοξίδες στην Πηλαία και τότε μπορεί να βρεθεί και αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή να είναι και γι' αυτό είναι ένα κίνητρο να εμφανιστεί. Ναι, σωστό. Σωστό αυτό που λες. Δηλαδή, είναι μια δυναμική να λέει, η οποία... Ναι, εντάξει, okay, να έρθω εγώ να βάλω τα λεφτά μου, να βοηθήσω μια κατάσταση και να βλέπει άδειες εξέδρας. Ναι. Δεν υπάρχουν εδώ και τόσο πολλά έσοδα στο μόνο... το ρημάδι του ελληνικού μπάσκετ. Τι ακριβώς, να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Μετρημένα είναι τα κουκιά, είναι μετρημένα. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, η κουβέντα μας κρατήσε πολύ. Για εθνική θέλαμε να σε ρωτήσουμε βασικά, αλλά πάει η εθνική, τι χάσαμε. Ναι, έχουμε τραβήξει διαλύματα, δεν έχουμε παίξει εδώ πέρα. Αλλά και ένα σχόλιο τελευταίο για την εθνική και φύγαμε. Εντάξει. Η εθνική γίνεται εθνική εθελοντών. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ούτε κακή Ευρωλίγκα, ούτε κακή FIBA που μας δίχασαν όλο το χειμώνα. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Όλα αυτά ήταν στο μυαλό μας. Τώρα το καλοκαίρι που πάντα η FIBA βάζει τα παιχνίδια, μπήκαν τα παιχνίδια. Οι παίχτες των ομάδων της Ευρωλίγκα στην πλειοψηφία τους δεν πήγαν στην εθνική. Εγώ τους δικαιολογώ. Είναι κουρασμένοι. Υπάρχει ένα πολύ απαιτητικό καλεντάρι. Έχουν 80 παιχνίδια ο καθένας στις πλάτες του ή κάπου τόσα και αν δεν έχουν 80 όσα έλειψαν, τα έλειψαν λόγω τραυματισμών. Δεν μπορεί πια να απαιτείς από έναν παίχτη να τελειώσει την καριέρα του ένα ή δύο χρόνια πιο γρήγορα γιατί του λες να μην ξεκουραστείς το καλοκαίρι. Λοιπόν, η εθνική είναι ομάδα εθελοντών, το οποίο για μένα δεν είναι κακό. Το λέω πολύ ειλικρινά. Δεν περιμένω ποτέ ότι μετά από 40 χρόνια ενεργήσα ενασχόληση με τον μπάσκετ θα έλεγα κάτι τέτοιο, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Και θα το πω πολύ απλά για να μην σας φάω όλο το χρόνο σας. Ναι. Προτιμώ να παίζουν στην εθνική αυτοί που θέλουν και μπορούν, παρά απλά αυτοί που μπορούν. Σωστό. Να παίζουν τα παιδιά λοιπόν που θέλουν, που έχουν ένα κίνητρο, που θεωρούν ότι είναι και ένα παραπάνω βήμα αναγνώριση, επιβράβευση, ευκαιρία για την καριέρα τους. Να έχουν ένα καλό κλίμα, διότι να το πω όπως το νιώθω. Και 7 χρόνια που πηγαίναν όλοι, προκοπή δεν είδαμε. Έτσι είναι. Αυτό είναι ψυχρό, ρεαλιστικό, κοινικό. Απλό, ναι. Πείτε ό,τι θέλετε, βάλτε μου όποιο επίπεδο. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν χρειάζεται. Θα το δεχτώ,
7 χρόνια τώρα λοιπόν δεν σηκώσαμε κεφάλι με όλους τους πρωτοκλασσάτους και τους περμαντώνες που πηγαίναν κάθε καλοκαίρι βαριγκωμώντας για να τσακωθούν, για να δεν ξέρω εγώ τι, και να μην αρχίσω τώρα να λέω γιατί θα... Ναι, θα πάρετε θα έχει διπλή παράταση εκπομπή, θα παίξουμε δύο παρατάσεις. Ναι. Λοιπόν, περιστατικά και εκφυλιστικά φαινόμενα. Λοιπόν, προτιμώ λοιπόν αυτά τα παιδιά που μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα των πρωτοκλασσάτων του ελληνικού μπάσκετ, αλλά τουλάχιστον ξέρεις ότι θα μπουν μέσα στο γήπεδο και θα παίξουν. Θα τα δώσουν όλα. Ναι. Όχι μόνο αυτό που μπορούν, αλλά θα παίξουν κυρίως γιατί το θέλουν. Απλά ξέρεις το άσχημο, Δημήτρη, ότι δεν ξέρω στις μεγάλες διοργανώσεις αν τελικά θα έχουν αυτή δικαίωμα στο όνειρο τη συμμετοχή. Ελπίζω ότι στις μεγάλες διοργανώσεις θα πριτανεύσει πάλι ένα μείγμα, γιατί εντάξει κακά τα ψέματα θα χρειαστείς σίγουρα μια μεγαλύτερη ενίσχυση εντάξει. Αν φτάσεις στο παγκόσμιο από αυτή την ομάδα που παίζει τώρα στα προκριματικά, αλλά και πάλι η δική μου λογική είναι ότι πρέπει να πριτανεύσει το ποιος θέλει. Δηλαδή και από τους καλούς παίχτες, κανείς, τους καλύτερους παίχτες, της πρώτης σειράς τους παίχτες, να μην πάει βαριγκωμώντας και κάνοντας αγκαρία και λέγοντας ότι κάτι χάνω, δεν είμαι ευχαριστημένος, γκρινιάζω, τα κάνω και λίγο λίμπα δίπλα μου. Έτσι. Να πάνε λοιπόν και από αυτούς και από τους υπόλοιπους να βρεθούν 12 παιδιά που θέλουν και που θα μπουν στο γήπεδο να παίξουν. Και μπορεί πραγματικά με αυτόν τον συνδυασμό να μας εκπλήξουν και να δούμε καλύτερα πράγματα από αυτά που φανταζόμαστε. Διότι κουράστηκα να βλέπω τους 12 καλύτερους παίχτες του ελληνικού μπάσκετ, όπως και αν λέγονται, να μαζεύονται κάθε καλοκαίρι, να αποτυγχάνουν κάθε καλοκαίρι σε ένα νοσηρό περιβάλλον, για το οποίο δεν φταίνε μόνο οι παίχτες, φταίει και η Ομοσπονδία. Έτσι. Λοιπόν, φταίει πρωτίστως η Ομοσπονδία. Πρωτίστως. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει να εισπράττουμε μια εικόνα, δεν μιλάω μόνο αγωνιστική, και εξωαγωνιστική, η οποία δεν ταιριάζει σε καμία εθνική ομάδα. Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Αλίμονο, χαρά μου να μιλάω για μπάσκετ. Δεν το καταλάβατε. Δεν το καταλάβαμε. Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Καρίδα. Πω, χύμαρος, ρε φίλε, απολαυστικός. Μια ώρα κράτησε κουβέντα. Τώρα τόσα χρόνια είναι στον χώρο, έχει να πει πάρα πολλά. Ναι. Εντάξει. Ζόρι, τι έχουμε κρατημένο τώρα, τι τρελή γίνεται. Βάλε, ρίξε. Ρίξε τώρα διάλειμμα. Θέλω να κάνω και ένα καφέ. Ναι, ρίξε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Λοιπόν, η κουβέντα μας με τον Δημήτρη Καρίδα κράτησε λίγο παραπάνω, όπως και το διάλειμμα. Τελευταία λεπτά, μέχρι τις 10 συνεχίζουμε εδώ Basket City. Με τον Δημήτρη Καρίδα αναλύσαμε όλα, είναι η αλήθεια. Μόνο για παραθυριακό δεν προλάβαμε να πούμε. Η εθνική εθελοντών, που είπε και ο Δημήτρης ο Καρίδας, αγωνίζεται αύριο το απόγευμα στις 8 παρα 20 το τζάμπολ. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς τέτοια ώρα, και όχι 7.30 ξέρω εγώ ή 8. Με το Ισραήλ, η εθνική, η οποία έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση. Η επόμενη φάση, η οποία είναι πάλι προκριματική όμιλη, όπως καταλαβαίνετε, με μεγαλύτερη δυναμικότητα, με αντιπάλους μεγαλύτερης δυναμικότητας μάλλον. Είναι στο Ισραήλ. Ο Μπουρούσης, που είχε ένα ζήτημα, ενσωματώθηκε σήμερα με την αποστολή. Θεωρητικά αυτά τα δύο παιχνίδια, τα εκτός έδρας με το Ισραήλ και την Εσθονία, είναι τα πιο δύσκολα. Νομίζω ότι αυτό που θέλει η εθνική ομάδα σε πρώτη φάση είναι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστική από αυτούς που αποτελείται. Υπάρχει ένας κορμός από τα προκριματικά. Υπάρχει ένας κορμός, okay. Αυτό που συζητούσαμε και πριν είναι ότι πλέον είναι ξεκάθαρα στη διάθεση του παίχτη. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα παίχτες που δεν παίζουν, είναι πολλοί παίχτες από την Ευρωλίγκα. Και αυτό το οποίο ανέφερε και ο Δημήτρης ο Καρίδας πριν είναι πολύ μεγάλο. Αυτό το λέγαμε και μέσα σεζόν. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια πλέον. Πάρα πολλά τα παιχνίδια. Για μένα προσωπικά δεν είναι δικαιολογία το ότι έχω πολλά παιχνίδια και θέλω να ξεκουραστώ. Γιατί δεν έχουμε εδώ στην Ευρώπη την οτροπία του NBA. Δεν την έχουμε. Δεν ξέρω αν θα αποκτήσουμε στην πορεία. Αλλά το να υπάρχει σεζόν πλέον στην Ευρώπη για κάποιον που παίζει στην Ευρωλίγκα και μάλιστα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή για ένα παίχτη που παίζει στο Ισπανικό ποτάλμα για παράδειγμα, στο Τουρκικό και έχει και Ευρωλίγκα, έχει 8 μήνες τσίτας. Για μένα ξαναλέω, δεν είναι δικαιολογία, αλλά αν ήμουν προπονητής και ερχόταν και μιλούσα με ένα παίχτη και μου έλεγε coach, ξέρεις, δεν μπορώ ρε, συνέρθω, θέλω να ξεκουραστώ. Δεν μπορώ, γιατί με πηγαίνει από τον περασμένο Αύγουστο συνεχόμενα. Δεν μπορώ να αφήσω και την οικογένειά μου πάλι για να έρθω και να παίξω. Θα το αποδεχόμουν.
Γι' αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα δηλαδή, που υπάρχει θέμα, υπάρχει σε πολλές άλλες ομάδες της Ευρώπης και φυσικά NBA θα δούμε ελάχιστους και σε αυτά τα παράθυρα. Και αμφιβάλλω θα δούμε και το Σεπτέμβριο. Αναμενόμενο, εντάξει. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορείς να πεις κάτι στον άλλον. Θα μου πεις, μα μιλάμε για την εθνική ομάδα. Είναι αδιανόητο να μην πηγαίνεις να παίξεις την εθνική ομάδα. Τι αλλά δηλαδή, έτσι όπως είναι η δική μας εθνική ομάδα, ειδικά με αυτή την ομοσπονδία. Σε αυτό που συζητούσαμε και με τον Δημήτρο Καρίδα για πολύ το δίκιο. Τόσα χρόνια ερχόντουσαν οι πρωτοκλασσάτοι και βλέπαμε τι γινόταν. Γιατί δεν θέλανε, ερχόντουσαν αναγκαστικά για τους δικούς σκοπούς. Και κάθε φορά ψάχναμε ποιος μάλλον με ποιον. Έτσι. Στο εξωτερικό, αυτό που περνάμε εμείς τώρα, ξέχασα να το πω και στο Δημήτρη, το περάσαν οι Σέρβοι. Ναι. Οι Σέρβοι το περάσαν τότε το 2005 που αποτύχαν στο Ευρωμπάσκετ το δικό τους και μετά είχαν μια πενταετία. Που οι Σέρβοι ήταν σε κάθε διοργάνωση ξύλο, μανούρα, πλακωμός με τους προπονητές, με τους παίκτες, με χιαδιό. Ναι. Αυτό το πέρασαν και οι Σέρβοι. Οι Ισπανοί, για παράδειγμα, δεν το έχουν περάσει σε τέτοιο βαθμό. Mm-hmm. Γιατί εκεί είναι οι φιγούρες, οι τεράστιες, ο Γκασόλ. Πολλές επιτυχίες. Έτσι και όλοι οι άλλοι, ο Ρέγες, ξέρω εγώ, και όλοι οι άλλοι κάναν τον παίκτη όπως πήγαινε. Μικρός. Ναι. Οι Γάλλοι, ας πούμε, δεν το πολύ περάσαν αυτό. Γιατί είχαν μια βάση με τον Πάρκερ, τον Εμπιέρ και τους άλλους. Αυτό που περνάνε, που περάσαν εμείς, το περάσαν και οι Τούρκοι μια περίοδο. Τότε με τους NBA που κάποιοι δεν ερχόντουσαν, έτσι πως λέγονταν ο ψηλός που έπαιζε και στη Γιούτα κάποτε. Ο Κουρ. Ο Κουρ. Που δεν ερχόντανε και ήταν μόνο ο Τουρκόγλου και λέγανε τότε ότι ήταν η εθνική του Τουρκόγλου. Οι 12 γίγαντες που γίνανε 12 νάνοι. Mm-hmm. Αυτό το περνάει τώρα η Ελλάδα. Αυτή. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς λόγω της Ομοσπονδίας και της καταστάσεως στην Ομοσπονδία που είναι μπερδεμένη από τα χίλια απλά πράγματα. Το πιο απλό δηλαδή μέχρι το πιο δύσκολο. Μπαίνουμε σε διαδικασία και λέμε τι θα γίνει μετά και ξέρω εγώ και ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει. Ας πάνε αυτοί που θέλουν πραγματικά να παίξουν. Έτσι. Και όταν έρθει μεγάλη διοργάνωση, η Ομοσπονδία να είναι δίκαια και ο προπονητής που θα είναι τότε στην Ομοσπονδία. Ο προπονητής, εγώ θεωρώ ότι το θέμα είναι ο προπονητής. Αν ο προπονητής που είναι στην Ομοσπονδία πατήσει πόδι εκείνη τη στιγμή, μπορεί να αλλάξει κάτι. Όσοι προπονητές που μπαίνουν σε αυτές τις θέσεις δεν πατάνε πόδι και κάνουν ό,τι τους λέει ο χύψη διοικητικός παράγοντας. Mm-hmm. Έτσι, αυτά θα έχουμε. Να. Και μετά πάει στο θέμα παιχτών. Έτσι, ποιος παίχτης. Και άλλα θα μου πεις, μπορεί κάποιος παίχτης που είναι τώρα στην εθνική για να μην πάει σε μεγάλη διοργάνωση να βγει να πει τι. Κατάλαβες. Τι να νιώσει πικραμένος. Είναι και αυτό είναι ενδεχόμενο ότι ξέρεις τι μπορεί να βγάλει το φίδι από την τρύπα εσύ, να περάσει την εθνική δηλαδή με σένα εκεί που πρέπει να περάσει και μετά να μείνει εδώ. Ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Το ξαναείπαμε εδώ την πρώτη στιγμή που έγιναν τα παράθυρα ότι θα είναι άδικο για κάποιου παίκτε από αυτού. Το θέμα είναι βέβαια ότι αυτοί οι παίκτε που πάνε στην εθνική τώρα το γουστάρουν, έστω και το ένα μα που θα παίξουν, τα δύο μα. Κατάλαβε. Είναι τεράστια, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμεί ο κόσμο. Είναι τεράστια η αίσθηση να φοράς, έστω και για ένα. Παιχνίδι τη φάνελα με το εθνόσημο. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, όλοι μας όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αθλητισμό, οποιοδήποτε άθλημα και να κάναμε, τι θέλαμε να φορέσουμε. Τη φανέλα της ομάδος μας, μια φορά, έτσι, έστω μια φορά, και τη φανέλα της εθνικής. Δεν πιστεύω κανένας άλλος να θέλει να φορέσει τη φανέλα σε το Cleveland Cavaliers ή τη φανέλα της Real Madrid. Ναι. Έτσι μεγαλώσαμε. Και αυτό είναι και για αυτούς. Δηλαδή, όποια να τον πει από αυτόν τώρα, έλα να παίξει ένα μάτς, θα έρθει τρέχοντας. Mm-hmm. Το κακό είναι ότι οι άλλοι σίγουροι. Και για, μένα, σίγουρο, και για μένα κάποιοι είναι σίγουροι και επειδή παίζουν απλά σε ομάδες, ναι, όχι επειδή είναι καλοί παίχτες. Ναι. Εγώ το ξαναπεί, για μένα ο Αγραβάνης δεν είναι για εθνική. Mm-hmm. Είναι εθνική γιατί παίζουν Ολυμπιακό. Παπαπέτρο το ίδιο. Ο Μάντζαρης το ίδιο. Δεν είναι για εθνική. Αλλά παίζουν στον Ολυμπιακό ή και τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν καλύτεροι παίχτες και με βάση και τα νούμερα όλη τη χρονιά. Αλλά σου λέει άλλος παίζει τον Ολυμπιακό, πρέπει να τον πάρω. Γιατί να τον πάρεις, φίλε. Γιατί. Είναι λίγο ανεξήγητο. Εντάξει, θα το δούμε και το αύριο το μάτσο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και τέτοια όσο από νωρίς θα είμαστε και αύριο. Ναι, αύριο στις 7 εδώ πέρα, ναι, μέχρι τις 10. Θα έχουμε εικόνα, θα το βλέπουμε. Υποθέτω ότι είναι το τούπο, έτσι έρθει. Ναι, νομίζω ότι το έχει. Το E3. Α, οκ. Okay, okay. Έτσι, αν δεν είναι, θα το βρούμε εμείς. Εντάξει, ωραία. Θα το σχολιάζουμε, να δούμε τι θα κάνει η εθνική. Εντάξει, κοντά στο Ισραήλ. Ό,τι και να γίνει ουσιαστικά πρώτη όχι, ναι, δεν, πρώτη, είναι, πρώτη. Δεν έχει θέμα. Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, ξανά ραντεβού αύριο στις 7, 3 ώρα ο μπασκετικός μαραθώνιος και αύριο. NBA, τίποτα. Κράτα τα για αύριο.
Κράτα για αύριο. Κράτησε για αύριο. Χαμό γίνεται εδώ. Κράτα για αύριο, φίλε, γιατί δεν έχω πολύ εικόνα. Ακόμα και το Sacramento έβγαλε ταμπέλα recruiting για τον LeBron James. Ωραία. Η νέα μόδα, όποιος θέλει παιδιά, βγάζετε μια ταμπέλα στην πόλη σας. Νομίζω ότι πρέπει και στην πόλη να κάνουμε εδώ, αλλά εκεί ξέρεις είναι μια ομάδα. Εδώ θα πρέπει να κάνει κάθε ομάδα δικιά της ταμπέλα. Θέλουμε το LeBron. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μάλιστα. Sacramento. Λοιπόν, ακολουθεί ο Θανάσης Κυλώνης μέχρι και τις 12. Μπαλαντέρ εδώ. Ελπίζω να μην βρέχει έξω, παιδιά. Να είμαστε κομπλέ. Έχουμε ρε, μην αγχωρίζεις. Τόση ώρα πήγαμε. Θα τραβήξουμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εμείς ξανά ραντεβού εδώ αύριο στις 7.